Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πλημμυρισμένος και από σκέψεις και από συναισθήματα. Με βοηθάει η εισήγηση του κυρίου Γκανιάτσα, για την οποία τον συγχαίρω. Η δική μου δεν θα είναι τόσο θεωρητική, αλλά θα είναι κατά κάποιο τρόπο συμπληρωματική. Συγκινήθηκα χθες που είδα τον τρόπο που δουλεύατε και θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και θα βοηθήσω όσο μπορώ ως προς αυτό. Θα σας μιλήσω λοιπόν εγώ για τα μπουλούκια των Μαστόρων. Έχετε και την επωνυμία μπουλούκι. Και θα προσπαθήσω να σας δείξω πώς σε αυτές τις τωρινές κοινότητες, σε μια συγκεκριμένη ιστορική φάση, περάσανε από την γεωργοκτηνοτροφία της αυτάρκειας στην τεχνική ειδίκευση ή στο μεταπρωτισμό, αν θέλετε, γενικότερα. Οπότε, μαζί με το στοιχείο του χώρου, μιλάμε για χώρο, μιλάμε για την Ήπειρο, αλλά η Ήπειρος δεν ορίζεται διοικητικά. Ξεχάστε τα σύνορα που δείχνουν οι χάρτες. Η Ήπειρος είναι μια άνθρωπο-γεωγραφική και πολιτισμική ενότητα. Και όταν εγώ λέω Ήπειρος, αναφέρομαι σε έναν ευρύτερο ορεινό χώρο, που Ραχοκοκαλιά είναι η Πίνδος. Και βέβαια εκεί, θα συμφωνήσει μαζί μου ο Κώστας ο Δρανάς, ο μάστρος από το Ζουπάνι, εκεί συμπεριλαμβάνονται και τα κατσαονοχώρια του Ουράμου. Άλλωστε η λέξη κατσαούνης είναι αυτός που έφυγε από την Ρίζα Κάτς, ο φυγάς, ο πρόσφυγας. Τα χωριά αυτά όλα, το Επταχώρι, η Σλάτη με Χρυσή κλπ. Κλπ. Μέχρι τον Πεύκο, την παλιά Τούχουλη, είναι χωριά που συγκροτήθηκαν από οικογένειες ή φάρες, δηλαδή διευρυμένες οικογένειες, που φύγαν από την Νότια Αλβανία, αυτό που ορίζω σήμερα ως Νότια Αλβανία, από την Περμετή μέχρι την Ερσέκα, από αυτήν την περιοχή κυρίως, για συγκεκριμένους λόγους που δεν είναι της ώρας, και εγκαταστάθηκαν σε αυτά τα χωριά. Και αν πάτε εκεί θα δείτε ότι και η αρχιτεκτονική, τα σπίτια, η δομή των οικισμών κλπ, αλλά και η εν γέννη πολιτισμική τους έκφραση, τα έθιμά τους, τα τραγούδια τους, οι χωροί, τα μουσικά όργανα, είναι σαν της Ηπείρου. Αν πάμε λίγο παραπέρα, θα συναντήσουμε μια μεταβατική, θα έλεγα, περιοχή που είναι το Βόιο, αυτό που ήταν παλαιότερα η Ανασελίτσα, όπου είναι και το Ζουμπάνι σαν κέντρο, που και εκεί θα δει κανείς πολλά στοιχεία της Ηπείρου, όχι της διοικητικής Ηπείρου, αλλά αυτής της πολιτισμικής Ηπείρου στην οποία αναφέρομαι. Και βέβαια, εκεί είχαμε μαστόρους, όπως και στα μαστοροχώρια της Κόνιτσας, όπως και στα μαστοροχώρια των Τζουμπέρκων, που τυχαίνει να είμαστε. Και βεβαίως είχαμε μαστόρους και από την άλλη πλευρά του Γράμμου. Η Κολόνια, της οποίας πρωτεύουσα είναι η σημερινή πόλη Ερσέκα, ήταν μια κατεξοχήν περιοχή που έβγαλε μαστόρους. Αν πάτε για παράδειγμα σήμερα στη Χαλκιδική, στο Πολύγυρο, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του Πολυγύρου είναι αυτοαποκαλούμενοι Βόρειοι Ηπειρώτες. Αυτοί κατάγονται από την περιοχή της Ερσέκας. Είναι Αλβανοί Ορθόδοξοι στην καταγωγή, που όμως εξελινίστηκαν ζώντας στην Ελλάδα κλπ. Οι πρώτοι μαστόροι λοιπόν πήγαν στο Άγιον Όρος. Και μετά ακολούθησαν και άλλοι, οι οποίοι χτίσανε τον Πολύγυρο και τα γύρω χωριά. Αυτή λοιπόν είναι η Ήπειρος στην οποία αναφέρομαι. Και βέβαια ξέρετε ιστορικά διαφοροποιείται το τι είναι η Ήπειρος. Αν πάμε στην αρχαία Ελλάδα, θα δούμε ότι μιλάνε για μια Ήπειρο που φτάνει μέχρι τον ποταμό Ο, τα Ακροκεράβνια όρη είναι το όριο. Στο Μεσαίωνα αλλάζει. Μιλάνε για μια Ήπειρο που φτάνει μέχρι το Σκούμπι, μέχρι το Γενούσο ποταμό, κάτι που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα και σήμερα με όρους πολιτικά αλυτρωτικούς. Και βέβαια ο Σκούμπι είναι ένα όριο πολιτισμικό, με την έννοια ότι μέχρι εκεί κυριαρχεί ο χριστιανισμός, από εκεί και πάνω αρχίζει να κυριαρχεί το Ισλάμ, αλλά είναι και ένα όριο στο πλαίσιο του αλβανικού έθνους. Δηλαδή κάτω από το Σκούμπι έχουμε τους Τόσκιδες και πάνω από το Σκούμπι έχουμε τους Γκέκιδες, οι οποίοι είναι περισσότερο μουσουλμάνοι και κάποιοι καθολικοί στον πολύ βορρά. Έτσι λοιπόν, θέλω να αναφερόμενο στο χώρο, γιατί μιλάμε για την Ήπειρο, να ξεχάσουμε τις γραμμές του χάρτη και να σκεφτούμε το χώρο αυτό περισσότερο νοητά ως μια πολιτισμική
Ενότητα η οποία δεν είναι κλειστή όμως. Το λέω αυτό γιατί πολύ συχνά μιλάμε για Κύπρο, μιλάμε για κλειστές κοινότητες, δεν είχαν επικοινωνίες. Αυτά είναι μύθοι που δημιουργήθηκαν εκ των υστέρων. Πάντα η Ήπειρος ήταν ανοιχτή και οι μετακινούμενες ομάδες, όχι μόνο οι κτηνοτρόφοι, αλλά και οι τεχνίτες και οι έμποροι από το Ζαγόρι κλπ. Είναι την καλύτερη απόδειξη ότι ήταν πάντα κοινωνίες κινητικές. Από ανθρώπους οι οποίοι κινούνταν και μάλιστα κινούνταν σε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική κλίμακα. Και μιλώντας για τους χάρτες και τι πρέπει να ξεχάσουμε, πρέπει να ξεχάσουμε και τους τωρινούς χάρτες των εθνών κρατών, γιατί αν πάμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκεί δεν υπάρχουν πια τα σύνορα και θα βρείτε Ζαγορίσιους στην Αίγυπτο, στη Μικρά Ασία, στη Βλαχιά, οπουδήποτε. Όπως θα βρείτε πιστογεννήτες μέχρι την Περσία να κινούνται, να ακτίζουν, να κατασκευάζουν σιδηροδρόμους στην Περσία, πριν την εσωμάτωση της Ηπείρου, όπως τη ξέρουμε σήμερα, στο ελληνικό κράτος. Μιλάμε λοιπόν για έναν χώρο που είναι πολιτισμικός και που δεν έχει όρια συγκεκριμένα, είναι ρευστά τα όρια του και είναι δυναμικά. Ξέρετε, μιλάμε για τους τόπους σαν να είναι ξεχωριστές οντότητες και μετά έρχονται σε επαφή. Η δική μου αντίληψη για τους τόπους είναι διαφορετική. Οι τόποι δημιουργούνται μέσα από τις σχέσεις. Δεν υπάρχουν πριν και μετά έρχονται σε σχέση. Δημιουργούνται μέσα από τις σχέσεις, τις αλληλεπιδράσεις, τις επικοινωνίες κλπ. Η Ήπειρος λοιπόν, όπως και τα κομμάτια που σας ανέφερα πριν, τα γεωγραφικά, τα μεταβατικά που θα έλεγα, εγώ λέμε σήμερα Δυτική Μακεδονία. Δεν σημαίνει τίποτα για τον Βόλιο, τη Δυτική Μακεδονία. Ή λέω ότι είμαι Μακεδόνα από το Ζουμπάνι. Τίποτα δεν σημαίνει. Είναι μια κατασκευή εκ των υστέρων που έχει να κάνει με την εθνική ιδεολογία κλπ. Η Ανασελίτσα ήταν η Ανασελίτσα. Δεν ήταν ούτε Μακεδονία, ούτε η Ήπειρος. Ήταν μια ξεχωριστή ενότητα που είχε πάει και πάρα πολλούς μουσουλμάνους που φύγανε με την ανταλλαγή ως ανταλλαγέντες, οι οποίοι ήταν Έλληνες εξισλαμιστέντες. Φύγανε γιατί τότε ταυτίζανε το θρήσκευμα με την εθνότητα. Φύγανε ως Τούρκοι, ενώ δεν ήταν, το ξέρουμε, τους Βαλάδες, τους λεγόμενους Βαλάδες, που πολλοί αυτούς επιστρέφουν σήμερα κλπ. Εν πάση περιπτώσει, μιλάω για ένα χώρο δυναμικό και για ταυτότητες που συγκροτούνται στον χώρο με μία δυναμική. Άρα, σας καλώ να ξεχάσουμε λίγο όλα τα στερεότυπα με τα οποία σήμερα μιλάμε για τους χώρους και τις ταυτότητες και να σκεφτούμε περισσότερο ιστορικά και να σκεφτούμε έχοντας σαν εργαλεία την έννοια της δυναμικής και της ρευστότητας, όχι τις σταθερές και αναλύωτες αιώνιες ταυτότητες κλπ. Αυτά ως προς το χώρο. Τώρα, ως προς το χρόνο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα αν δεν ιστορικοποιήσουμε τη σκέψη μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μαζί με την ένταξη των φαινομένων στον χώρο, πρέπει να προσδιορίσουμε ακριβώς και το χρόνο. Για ποια φαινόμενα μιλάμε και ποια είναι η ιστορική τους διάσταση, δηλαδή ποια είναι η ιστορικότητά τους. Δεν μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε τίποτα για αυτό που θα σας πω, δηλαδή για τη μετάβαση από μια κοινωνία αυτάρκειας, αυτοσυντήρησης κλπ. Που στηρίζεται στη γεωργοτεοτροφία, σε μια κοινωνία τεχνικής ειδίκευσης, αλλά και μεταπλατισμού στη συνέχεια, που οδήγησε και σε έναν κοινωνικό και οικονομικό αλλά και πολιτισμικό μετασχηματισμό, που έδωσε και αυτό που ξέρουμε ως ελληνική, νεοελληνική λαϊκή τέχνη. Η μεγάλη άνθηση της λαϊκής τέχνης εντοπίζεται ακριβώς στην κορύφωση αυτής της μεταβατικής φάσης και στο πέρασμα από την γεωργοτεοτροφική αυτάρκεια στην αστική, να το πω έτσι, λειτουργία με όρους πολιτικής οικονομίας, που με αυτή συνδέεται βέβαια και η άνθηση των ορεινών κέντρων, όπως είναι η Μοσχόπολη, όπως είναι το Σιράκο, όπως είναι το Μέτσοβο κλπ. Θα εξηγήσω πώς αυτό συνέβη. Μιλάμε λοιπόν για χώρο και χρόνο πολύ συγκεκριμένο, αλλά όχι για πράγματα στατικά, όχι για κλειστές οντότητες, για ανοιχτά πράγματα και ως προς το χρόνο και ως προς το χώρο. Άρα μιλάμε για μια μακρά διάρκεια, μιλώντας για το χρόνο, και επικαλούμε εδώ την έννοια, την προτελική έννοια της μακράς διάρκειας, που είναι ακριβώς η μακρά διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Οθωμανικής Κυριαρχίας. Για να καταλάβουμε λοιπόν για ποια χωριά μιλάμε, πρέπει να καταλάβουμε την εποχή τους. Αυτά τα χωριά που βλέπουμε σήμερα, στην Ήπειρο και όχι μόνο στην Ήπειρο, στα Βαλκάνια θα έλεγα γενικότερα, είναι δημιουργήματα μιας πολύ συγκεκριμένης φάσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μιας πολύ συγκεκριμένης φάσης της Οθωμανικής κατάκτησης και οφείλουν το χαρακτήρα τους σε αυτή την κατάκτηση. Και αυτό δεν είναι μια αντίφαση. Πού αναφέρετε αντίφαση? Ξέρουμε ότι αυτές οι κοινότητες είχαν προνόμια αυτονομίας και αυτοδιοίκησης. Θα αναρωτιόταν κανείς πώς είναι δυνατόν ένας κατακτητής, που εμείς το μολυσιάζουμε σαν την κυριαρχία του σαν μαύρη σκλαβιά κλπ. Πώς είναι δυνατόν να έχει δώσει τόσα προνόμια
και πώς είναι τώρα αυτές οι κοινότητες να ανθίσουν μέσα αυτή τη μαύρη σκλαβιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και οι κοινότητες και η λαϊκή τέχνη εντοπίζεται στη διάρκεια, στους τελευταίους μάλιστα αιώνες, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όλο αυτό λοιπόν δεν είναι μια αντίφαση της κατακτητικής λογικής, να το πω έτσι, των Οθωμανών, αλλά είναι μέσα στη λογική τους. Δηλαδή, στο μέτρο που οι πληθυσμοί υποτάσσονται, δεν τους πειράζουν. Τους δίνουν προνόμια αυτοδιοίκησης. Και δεν τους ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ορεινός χώρος. Ξέρετε, όλη αυτή η άποψη ότι φεύγουν οι Έλληνες και πάνε στα βουνά είναι μια από τις διαστάσεις της νεοελληνικής μυθολογίας. Δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Δεν πειράξανε τον ορεινό χώρο. Τους ενδιαφέρει βασικά οι παιδιάδες και τους ενδιαφέρει να πάρουν από τους ορεινούς τους φόρους. Από τους κτηνοτρόφους μετακινούμενους και μη το κρέας με πολλούς τρόπους ή έμεσους άλλους φόρους και από τους υπόλοιπους γεωργούς μέσω του συστήματος των φέοδων, αργότερα των τσιφλικιών, να παίρνουν τους φόρους που ήθελαν να πάρουν. Στο μέτρο λοιπόν που έχουμε υποταγές πληθυσμών, ξέρουμε για τα Γιάννενα πώς βγήκαν οι Γιαννιώτες για την Κόνησα κλπ. Και είπαν, ορίστε, περάστε την συνθήκη του Σινάν Πασά κλπ. Δεν υπάρχει καμιά αντίσταση σε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία, δεν θέλω να πω, δεν είμαι και ιστορικός. Αλλά η ιστορία για μένα είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Όχι η ιστορία των γεγονότων, η κοινωνική και οικονομική ιστορία, για να καταλάβω έτσι, όλα αυτά τα πράγματα που μελετάω εγώ. Λοιπόν, μιλάμε για μια διάσταση της κατακτητικής λογικής, η οποία συνέβαλε τα μάλα στη διαμόρφωση των οικισμών όπως τους ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή, πριν το 16ο αιώνα, έχουμε διάφορους διάσπαρτους οικισμούς, και αν πάτε σε οποιοδήποτε θα σας πούνε ότι πριν γίνει το χωριό μας, είχαμε εκεί στο τάδε τοπονύμιο τη φάρα τον τάδε και την φάρα τον τάδε κλπ. Όλες αυτές οι φάρες που είναι πατροπλευρικές οικογένειες, δεν λέω πατριαρχικές όπως πάει αλλού, πατροπλευρικές διευρυμένες οικογένειες, με κοινά χαρακτηριστικά, με ένα γενάρχη κλπ. Όλες αυτές που συγκροτούσαν οικιστικούς πυρήνες, κάποια στιγμή συγκεντρώθηκαν για πολύ συγκεκριμένους πολιτικούς και εν πολλοίς φορολογικούς λόγους και συνεπήχθησαν αυτές οι κοινότητες τις οποίες ξέρουμε. Το λέω αυτό γιατί συνήθως υπάρχουν διάφορες μυθολογίες ιδρυτικές για τα χωριά που αφήνουν απ' έξω τον παράγοντα τον πολιτικό, της πολιτικής οικονομίας και κυρίως τους φορολογικούς μηχανισμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε αυτούς τους μηχανισμούς, τους φορολογικούς, οφείλουμε, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό και τις διαφοροποιήσεις που έχουμε μετά στις κοινότητες. Τα λέει αυτά πολύ καλά ο Σπυρός Ασδραχάς στις δουλειές του, για το πόσο οι διαφοροποιήσεις στις εσωτερικές κοινότητες ήταν εξωγενείς και όχι ενδογενείς και οφείλονται κυρίως στην ανάγκη της φορολογικής απόλυψης και ο εκχρηματισμός συνέβη ακριβώς χάρη ή εξαιτίας αυτής της ανάγκης. Ο εκχρηματισμός, όχι η εμπαρευματοποίηση, είναι διαφορετικά πράγματα και θα μιλήσω γι' αυτό με όρους πολιτικής οικονομίας. Για μένα, που σας είπα, η ιστορία είναι ένα σημαντικό εργαλείο και το άλλο σημαντικό εργαλείο είναι η πολιτική οικονομία για να καταλάβω αυτό που κάνω ως εθνογραφία. Μιλάμε λοιπόν για οικισμούς που έγιναν, διαμορφώθηκαν με τη μορφή που τους ξέρουμε σήμερα γύρω στο 16ο με 17ο αιώνα, πήραν αυτή τη μορφή, για πολύ συγκεκριμένους λόγους που έχουν να κάνουν με το διοικητικό και φορολογικό οθωμανικό σύστημα και στη συνέχεια εξελίχθηκαν με βάση συγκεκριμένες πάλι λειτουργίες που έχουν να κάνουν επίσης με το Οθωμανικό σύστημα και τα προνόμια που είχαν όλες οι ορεινές κοινότητες κλπ. Πριν σας πω αυτά που θέλω να σας πω για αυτή την ιστορία της μετάβασης, γιατί δηλαδή και πώς και πότε αυτά τα χωριά, αυτοί οι οικισμοί ένιωσαν την ανάγκη ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψει ο ανδρικός πληθυσμός τη γεωργία και την κτηνοτροφία και να γίνουν εξειδικευμένοι τεχνίτες, μαστόροι της πέτρας, ταγιαδόροι, ξυλογλύπτες δηλαδή, ασημιτζίδες, αγιογράφοι, ζωγράφοι κλπ. Πώς και γιατί συνέβη το πράγμα, ξαφνικά δηλαδή τους ήρθε η έμπνευση να ζωγραφίζουν ή να σκαλίζουν πέτρες και ξύλα κλπ. Δεν έγινε έτσι. Οφείλεται συγκεκριμένους οικονομικούς και δημογραφικούς λόγους. Πριν σας πω αυτό, θα ήθελα να σας βάλω λίγο στο κλίμα της εποχής, μιας και μιλάω για ιστορικότητα. Και έχω μαζί μου ένα βιβλίο που αγαπώ πάρα πολύ, του Γιάννη Λιμπερόπουλου, που δεν είναι πολύ γνωστός ως συγγραφέας. Έχει πέθανε πριν λίγα χρόνια. Ο Γιάννης Λιμπερόπουλος ήταν Κονιτσιώτης, ο οποίος έγραψε σημαντικά βιβλία για την επαρχία και για την Κόνιτσα. Ένα από αυτά είναι αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, Ορεινοί και Μεθόριοι.
νεοελληνική πολιτιστική μαρτυρία που εκδόθηκε το 1972. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ορισμένα αποσπάσματα, τρία αποσπάσματα που αναφέρονται σε τρεις διαφορετικές φάσεις της εξέλιξης αυτών των χωριών, γιατί μας μεταφέρει σε αυτό το πολιτισμικό κλίμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και με αυτά που έλεγε ο κ. Γκανιάτσας, να καταλάβουμε πώς αναπτύσσεται μια τέχνη που εμείς τη λέμε τέχνη, η λαϊκή τέχνη, αλλά για αυτούς δεν ήταν ούτε λαϊκή, ούτε τέχνη, ήταν δουλειά. Ήταν δουλειά. Το τι είναι εργασία, ξέρετε μια άλλη κουβέντα, τι είναι εργασία, δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ξεφύγουμε από αυτές τις έννοιες, το είπε και ο Βασίλης Ξαράκης, τον ευχαριστώ, τις ταξινομήσεις τις δυτικές. Ξέρετε, ο τρόπος που ταξινομούμε τα πράγματα έχει να κάνει με την εξουσία που ασκούμε στα πράγματα και στους ανθρώπους. Και ο καλύτερος τρόπος να ελέγξεις κοινωνίες ή ανθρώπους είναι να τους ταξινομείς. Και η Δύση, μέσω της απεικιοκρατίας, είχε πάντα αυτό το προνόμιο. Να ταξινομεί τους άλλους και μέσω της ταξινόμησης να τους ελέγχει. Θέλω λοιπόν, και βοηθάει σε αυτό η εισήγηση του Βασίλη, να φύγουμε από αυτές τις κατηγοριοποιήσεις και ταξινομήσεις που εγκλωβίζουν το μυαλό μας, να ξεμάθουμε, αν θέλετε, για να μάθουμε, είναι πολύ σημαντικό, και να ξεμάθεις πρέπει να αποδομήσεις τους όρους και τα ενοιολογικά εργαλεία που χρησιμοποιείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Θα σας μεταφέρει λοιπόν αυτό το κείμενο ή αυτά τα κείμενα, τα αποσπάσματα, σε ένα πολιτισμικό κλίμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε, για να καταλάβετε τι είναι ο Μάστορας και από πού μας έρχεται αυτή η ιστορία, πώς προκύπτει. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι σημαντικό όχι για το περιεχόμενο του μόνο, αλλά και για το χαρακτήρα του, ή αν θέλετε για αυτό που λέμε είδος γραφής. Και θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει, και δεν ρισκάρω νομίζω, πρώτη φορά το λέω αυτό, σαν προάγγελο της μεταμοντέρνας αμερικάνικης ανθρωπολογίας, την οποία εγώ δεν ασπάζομαι, παρακολουθώ, τη σέβομαι, αλλά δεν είμαι μεταμοντέρνος ανθρωπολόγος, θέλω να είμαι κλασικός, αυτές είναι και οι σπουδές μου. Γιατί είναι ο προάγγελος της μεταμοντέρνας ανθρωπολογίας και η δίτης της εθνογραφικής γραφής, και μιλάω για τη σχολή, τον ανέφερε ο Βασίλης και αυτόν, τον γκουρού, ας πούμε, των σύγχρονων ανθρωπολόγων, τον Clifford Geertz, writing culture κλπ. Έχουν βγει και στα ελληνικά κάποια βιβλία του τελευταία. Γιατί είναι λοιπόν προάγγελος? Γιατί αυτό το βιβλίο, που θεωρείται λογοτεχνικό, αλλά παρουσιάστηκε από τις κριτικές ως λαογραφικό και εθνογραφικό, μπέρδεψε τους κριτικούς, είναι ένα βιβλίο που τέμνει τα όρια. Καταργείται τις ταξινομήσεις δικές μας. Για μένα είναι μια εξαιρετική σύγχρονη του σήμερα, να πούσε δε σήμερα, εθνογραφική μονογραφία. Αποδοσμένη με λογοτεχνική γραφή, κάτι που θέλουν όλοι οι σύγχρονοι ανθρωπολόγοι να κάνουν και δεν το πετυχαίνουν εύκολα. Ξέρετε, λέγανε στο Κέμπριτζ οι καθηγητές μου ότι όλοι οι ανθρωπολόγοι θα θέλουν να είναι λογοτέχνες, αλλά επειδή είναι αποτυχημένοι λογοτέχνες, γίνανε ανθρωπολόγοι. Εγώ θαυμάζω πάρα πολύ τη γραφή του Λιμπερόπουλου και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου αν ακούσετε. Είμαι σίγουρος ότι λίγοι τον ξέρετε, αν τον ξέρετε κάποιοι. Γιατί δεν είναι τους προβεβλημένους τον κύκλο των Αθηνών λογοτέχνες. Διαβάζω λοιπόν το πρώτο απόσπασμα. Τα πράγματα ήταν μετρημένα στην οικορομία της Κυραπάνενας. Πέντε στρέμματα στα ξερικά, ένα στα ποτιστικά, έδιναν 7 με 8 ταγάρια στάρι. Και ένα ταγάρι βρώμη ή κριθάρι, ανάλογα τη χρονιά. Κάθε ταγάρι πάει 40 οκάδες. Το βαρκό πίσω από το σπίτι έβγαζε γύρω στα 6 φορτώματα ρόκα, καλαμπόκι και φασόλια της χρονιάς. Παλιότερα στο βαρκό, έμπαινε και το λινάρι. Βασική πρώτη ύλη της υφαντικής, το λινάρι, που σπέρονταν κάθε Αύγουστο και ήταν έτοιμο για κόψιμο τον επόμενο Ιούνιο. Όπως θερίζονταν τα βλαστάρια από τη ρίζα, δένονταν 3-3 και κοπανιόνταν στην πέτρα για να πέσει ο σπόρος. Έπειτα καθαρίζονταν από τα ξερά. Τα υπόλοιπα έπαιναν στο λινοβρόχι για μουσκεμα. Κατά αυτόν τον τρόπο τα βλαστάρια γίνονταν σκλίδες. Περνούσαν από το μέγκανο και ξαναχτυπιόνταν για να μαλακώσουν. Πριν ακόμα στριφτούν οι κούκλες, οι σκλίδες έμπαιναν στο τσικρίκι και χωρίζονταν σε νήμα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Για να ασπρίσουν, αφήνονταν στο νερό που είχε μέσα σουρωμένη στάχτη.
Με λινάρι πρώτης ποιότητας γίνονταν τα μπουκάμισα, τα σεντόνια, τα εσώρουχα. Με λινάρι δεύτερης γίνονταν τα σακούλια, τα σκοινιά, τα στρώματα. Κάνω μια παρένθεση, τοπική γνώση το λέμε τώρα. Δεν ξέρω γιατί περιμέναμε το Γκίρτς να μας λανσάρει τον όλο local knowledge και με βάση το μεταπλατισμό μας που φημιζόμαστε γι' αυτόν, να το πάρουμε και εμείς στο καθόλου σημαία, τοπική γνώση. Κοιτάξτε όροι που σε παραπέμπουν σε ένα παραγωγικό σύστημα, σε έναν πολιτισμό ευρύτερο. Δεν θα ξανακάνω παρέμβαση να απολαύσω το κείμενο. Έτσι, ο Γκίρτς, ο γκουρού, το λέω αυτό έτσι με πόνο και στους φοιτητές μου, γιατί πρέπει να αντιγράφουμε, να μιμούμαστε με αυτόν τον τρόπο πάντα και δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε πράγματα που έχουμε. Γιατί περιμένουμε τον Γκίρτς να μας πει για το local knowledge. Για ποιο λόγο. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Και υπάρχει με ωραίες γραφές, καλύτερες από τον Γκίρτς. Έτσι, βγάλε το ξάι του Μιλωνά, ο πέτρινος χειρόμηλος της αυλής από χρόνια ήταν σαχριστία, τις λειτουργίες του παπά, τον τραγατικό, τη ρόγα του τσοπάνι, το σπόρο για του χρόνου. Εξασφαλίζονταν κάθε χρόνο το ψωμί, οι χυλοπίτες, ο τραχανάς. Περίστευε και κάτι για εκχρηματισμό στα χέρια της κυραπάνενας. Οι πέργουλες και οι καριές στα παλιοχήματα μαζί με τις μουριές στον οβορό, στην αυλή δηλαδή, έδιναν ένα μεγάλο κάτω κρασί, δυο ταμιτζάνες τσίπουρο το χρόνο, ρετσέλια, σπέκια, πελτέ και πετμέζι. Τα 8 γίδια και τα 2 πρόβατα σημαδεμένα στα αυτιά μπροστακλίδικα το καθένα με το όνομά του, Καλέσια, Ρούσια, Φλόρα, Μπάλια, Ρέικου και πάει λέγοντας, άφηναν με το γαλομέτρι γύρω στις 50 με 60 οκάδες τυρί και μία μπούτενα, 20 οκάδες βούτυρο, κάθε χρονιά. Παλιά τσελιγκάδικη συνήθεια να μετρέτε 2 φορές το καλοκαίρι πριν το μαρκάλο του Αυγούστου στο κοινό κοπάδι του χωριού μέσα στις παλιές σαρακατσάνικες καλύβες και στρούγκες της Αϊβαρβάρας, στην παλιά Σουπότσιανη, η συμμετοχή των ζωντανών του καθενός, στο γάλα μιας ημέρας, ώστε με το μέτρο αυτό να καθορίζονται για το καθένα μέρες για άρμεγμα. Κοντά σε αυτά πρέπει να προσθέσει κανένας στα έσοδα της κυραπάνενας το γάλα για τα παιδιά, ύστερα από το Πάσχα, που απόκοφταν τα κατσίκια και τα αρνιά. Το κρέας, καμιά δεκαριά φορές το χρόνο, που εξασφαλίζονταν με ανταλλαγές. Θα σφάξω εγώ τα Χριστούγεννα, θα σφάξεις εσύ τις απόκριες, θα σφάξω εγώ το 15 Αύγουστο, θα σφάξεις εσύ τον ταξιαρχών που γιορτάζει το χωριό και θα μας έρθουν μουσαφιρέοι. Τα λουκάνικα, τα παστουρμά, τα Φιλίππου τσάκιζαν το σφαχτό, το βράζαν σε μεγάλα κομμάτια. Χωριστά τα πόδια, χωριστά το στήθος, έπειτα ένα-ένα το στοκαδί, σε στρώσεις, μαλάτι χοντρό, με μια εβδομάδα να παστώσει και απέ το έβγαζαν μονοκόμματο στον αέρα να ξεραθεί. Θα αφήσω ένα κομμάτι, να πάω στο τέλος αυτού του αποσπάσματος. Οι γαναδιώτες έκαναν παλιότερα τις περισσότερες δουλειές τους με το σύστημα της προσφοράς κοινής δουλειάς. Αυτό που προσπαθήσατε να κάνετε εδώ και δεν λειτουργήσε. Θα σας πω γιατί δεν λειτουργήσε, αν θέλετε να σας πω. 5-5, 10-10 χωριανοί πήγαιναν σήμερα σε σένα, αύριο στον άλλον. Μεθαύριο έρχονται σε μένα, στο βοτάνισμα, στο θέρισμα, στα λόνισμα. Στο μάζιμα των καρπών και των σπαρτών, στα καζάνια για την απόσταξη του τσίπουρου. Ακόμα και στο χτίσιμο των σπιτιών. Κατά τον ίδιο τρόπο ανέβαιναν στο βουνό για να μαζέψουν ρίγανη και τσάι. Και ακόμα πιο παλιά σαλέπι και πρινοκόκι. Από τα μπουρνάρια που είχε πέρασει μεγάλη για κόκκινη βαφή και καλή τιμή. Από εκεί βγήκε η λέξη κόκκινο. Τώρα όμως και το σαλέπι δεν το παίρνει κανένας και το πρινοκόκι από όταν βγήκαν οι χημικές βαφές ξέπεσε και κανένας δεν ασχολείται με αυτό. Πάω στο δεύτερο απόσπασμα. Κάποτε στα βουνά οι οικισμοί με την αυτονομία τους βρήκαν τον τωρό που έφερνε στη χαραυγή του νεοελληνικού εξαστισμού. Και η ιστορία μπήκε στον δρόμο της σαν καταλάγιασε ο πανικός. Το ξεδίπλωμα της ζωής, αργό και διστακτικό στην αρχή, έγινε με τον καιρό, στο έμπα του 18ου αιώνα, πυρετικό, κυνηγημένο.
ξεκίνησε, όπως λένε, όταν οι άνθρωποι πήραν συνείδηση της αυτονομίας και δημιουργικής συμβιωτικής τους σχέσης. Κατάλαβαν δηλαδή πως ήταν ελεύθεροι να κατασκευάζουν ό,τι ήθελαν και όπως ήθελαν. Αργότερα, οι μικροί και απρόσφοροι οικισμοί των βουνών μπήκαν στο ροδάνι του πάρε δώσε της πραγματείας και μετατράπηκαν αυτόματα σε μηχανισμούς αναπλήρωσης των άρρωστων πολιτιών. Έτσι άνοιξε ο δρόμος προς το κάστρο και τα Βαρόσια. Και η αυθυπόστατη αργή ζωή του ορεινού χώρου κατρακύλησε στον εξουθενωτικό ρυθμό της εξυρτημένης των ανταποκρίσεων. Τότε ήταν που η μνήμη της Τρομιοσύνης βλάστησε πάνω στους βράχους. Οι παλιές πολιτιστικές καταβολές ξαναφύτρωναν. Η ιστορία πύκνωσε. Έτσι ο τόπος με τους άλλους τόπους, τα Βαλκάνια, έγιναν ένα. Τα χωριά που βρέθηκαν δίπλα στα περάσματα των βουνών ή κοντά στα λιμάνια, τα Ζαγόρια, το Μέτσοβο, οι Καλαρίτες, το Πήλιο, η Αγιά, η Χαλκιδική, καβάλισαν τάλογο και πήραν δρόμο. Ο σιδερένιος κλειός της κλειστής οικονομίας έσπασε και μπήκε στη μέση η ανταλλακτική εμπορευματική συναλλαγή. Τα εργαστήρια έφεραν την πληθοπαραγωγή και η πληθοπαραγωγή πλάτινε τους ορίζοντες, αλλά έσκαβε βαθιά τα θεμέλια της κοινωνίας των βοσκών. Αναστάτωνε τη δομή της, χώριζε τους ανθρώπους και επέβαλε αλλαγές στα όρια των διαρθρωτικών μετακινήσεων. Απόσφορος όμως από την ίδια τη δομή στην εξαστικοποίηση ο ορεινός οικισμός. Γι' αυτό και κατρακύλησε μόνο τον εκπολιτιστικό του εξοπλισμό στις κοντινές πολιτείες. Διστακτικό στην αρχή, υποχωρήσεις και μηδιάματα λόγω των καιρών. Τον απόδη στο χωριό, τ' άλλο στην πολιτεία. Αλλά όλο και πιο πολύ, μέσα στο ρέμα του ποταμού. Στα Γιάννενα, στην Κόνιτσα, στο Μέτσοβο, στην Κοζάνη, στον Τύρναβο, στα Μπελάκια, στη Ραψάνη, στη Ζαρίτσιανη, στη Βέρεια, στη Σιάτιστα, στην Καστοριά, στη Μοσχόπολη, στο Γαλαξίδι, στα νησιά. Καμιά φορά και μακρύτερα, στη Ζενιτιά, στην Πόλη, στη Βενετία, στη Βιέννη, στη Βλαχιά. Και έπαιρναν πότε το κατήφορο, οι Σαράφιδες, οι Τοκογλύφοι, οι Επίτροποι των Σπιτιών της Ξενιτιάς, οι Πραγματευτάδες, οι Αργαστηριαρέοι, οι Τεχνίτες, οι Καλφάδες, τα Μαστορόπουλα και τα Κοπέλια, όλοι εκείνοι που είχαν παραδώσε με τις πραγμάτιες και τα χρηματοδέματα. Τα γρόπετα, όπως έγραφαν με τα Ούγγαρα που τα έλεγαν και Ματζάρικα, τα Βενέτικα Δουκάτα και Τζεκίνια, Φλουριά, τα Ισπανικά Ρεάλια με τις Πιάστρες, τα Ναπολιτάνια Γιλεάτα, τα Τουραλιά, τα Ζιντζιφίλια, τα Τούρκικα Ασλάνια και τα Άσπρα, το κάθε άσπρο είχε την εσωτερική αξία ενός δεκάτου τετάρτου του δραμείου, του αργύρου, και το κάθε δράμιο ή το ίσον με 14 κεράτια, ενώ ένα κεράτι είχε το βάρος τριών κόκκων κριθής. Πάω και στο τελευταίο. Έχεις προσέξει, γέ μου, το σπίτι του Ξινού, εδώ στο Καναδιό. Το Σουρλέικο στην Πυρσόγιανη, το Μπεκερέικα και το Σαράι του Χουσίν Μπέι στην Κόνιτσα, το σπίτι του Μίσιου στα Γιάννενα. Είδες την πέτρα τους. Είναι σαν να σου κραίνει το δέσιμό της, τα χρώματά της, όταν παίζουν στον ήλιο. Μια-μια, όρθιες οι πλαγιαστές. Οι αρμοί ακόμα φέρουν τα χνάρια του μάστορα που τις έπλασε με τα χέρια του σαν πυλό, τα γονάρια. Όλα στο μέτρο, ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Ανάλαφρες, η κάθε μία με το δικό της, σε μια σειρά από σκαλίσματα μερακλή ταλιαδόρου. Σαν άνθρωποι ζωντανοί που κουβεντιάζουν. Ακόμα και ξερολιθιές, όταν είναι από καλό μάστορα, τραγουδάνε. Πού ξανά έγινε τέτοια αρμονία που να σου στρώνει την ψυχή. Να σ' αγκαλιάζει. Τον έπιασες ποτέ να δεις πόσο μαλακιά είναι, την έπιασε, συγγνώμη, ποτέ να δεις πόσο μαλακιά είναι. Όχι, πες μου, εσύ που τα ξέρεις όλα. Ξαναείδες τέτοιο χάιδεμα στα μάτια. Εμείς εδώ πάνω βλέπεις από την πέτρα γεννηθήκαμε, με την πέτρα πορευτήκαμε και την πέτρα αξιώσαμε. Ό,τι φτιάχτηκε τότε, γέ μου, δεν μα τα φτιάχνετε τώρα. Οι παλιοί έκαναν το σταυρό τους και έχτιζαν. Πίστευαν πως σε κάθε πέτρα μέσα βρίσκεται και ένας Άγιος. Και την ακουμπούσαν στο γιαπί με καρδιά ζεστή, σαν να προσεύχονταν με φόβο Κυρίου. Ο Μαστροχρίστος είχε εξουθενωθεί από την εγρήγορση,
άρχισε να σταυροκοπιέται και να δακρύζει. Οι τελευταίες λέξεις του έβγαιναν εξαρθρωμένες. Το εξαίσιο όραμα της ψυχής του ήταν αδύνατο να κρατηθεί πια από το γυρασμένο κορμί. Ούτε το ρακί που εν τω μεταξύ μας είχε φέρει η κυρά Πάνενα, ούτε η μοναδική ευκαιρία που του δίνονταν στη ζωή του να επικοινωνήσει ήταν αρκετά για να ξαναφέρουν την τάξη και το ρυθμό στον τραυλισμό της γλώσσας και στο κλείσιμο των ματιών του. Βουλιάζει όποιος σηκώνει τις μεγάλες πέτρες. Τούτες τις πέτρες τις εσήκωσα όσο βάσταξα. Τούτες τις πέτρες τις αγάπησα όσο βάσταξα. Τούτες τις πέτρες τη μοίρα μου. Η δομική μνήμη του πρωτομάστορα, αναζητώντας τη λεπτομέρεια, χάθηκε στους ατέλειωτους όγκους των σπιτιών. Περιπλανήθηκε στις αναρρύθμιτες σκοτίες της πολυδιάστατης φαντασίας του και τελικά πνίγηκε από το παραλήρημα της πλαστικής ευαισθησίας του, που βρίσκονταν από καιρό σε μόνιμο κατατρεγμό. Το παιδί που θα μεγαλώσει να μην με μισήσει και ο γέρος που θα πεθάνει ας μην με καταραστεί. Όταν πιάναμε την κουβέντα με τον Μάστρο Χρήστο, εκείνο το φθινοποριάτικο δειλινό, που ήταν όλο γλύκα να την πιει στο ποτήρι, στο μεσοχώρι του Γαναδιού, χαίρονταν τη μοναξιά του. Και αυτό μας έδωσε τον καιρό να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της πρώτης επικοινωνίας με λίγα μόνο ξεστρατίσματα. Κάθε απόμακρο ποδοκόπι είσαμε που να μας δώσει στοιχεία ταυτότητας και να προσδιορίσει από πού έρχονταν και πού πήγαινε, έβαζε σε κίνηση το μάτι του Μαστοχρίστου, κατάγραφε πάνω στο μέτωπό του μια υποψία πανικού και κράταγε για λίγο τη συζήτηση σα οριστεία και αναστολή. Και ήταν πολύ αργά να σταματήσουμε όταν έφτασαν οι πρώτοι χωριανοί κοντά μας. Ένας-ένας όπως ζήγωνε, κοντοστέκονταν, χαμογέλαγε, περιεργάζονταν, παραξενεύονταν, πέταγε κανένα υπαινιγμό που μνησκε δίχως ανταπόκριση. Καταλάβαινε πως ο μοναχικός εύκολα δεν εντάσσονταν στο δικό μας κλίμα και αποτραβιόταν αποθαρρυμένος. Κάτι τον άφηνε έξω από το χώρο. Έτυχε η δεύτερη και η τρίτη να στεριώσουν στα πεζούλια ολόγυρα, γιατί βάραινε το σούρουπο που ήταν καθιερωμένο να ανταμώνουν οι χωριανοί στο μεσοχώρι. Το κοινόβιο, όπως το λέγαν. Και είχε εκεί ο καθένας και τη θέση του, όπως στο καφενείο και στην εκκλησία. Όταν έλειπε, οι άλλοι σέβονταν τον τόπο. Στριμώχνονταν μεταξύ τους, αλλά δεν έθιγαν τη χειρεύουσα. Ακόμα και όταν πέθαινε κανένας, δεν κάλυπταν για καιρό το κενό. Το βλέπαν και αναμερούσαν, ίσως όχι τόσο από σεβασμό, όσο από γρουσουζιά. Παγιωμένο και το που άφηνε το καπέλο του καθένας, και το που άπλωνε τα πόδια του, και το που ακουμπούσε το παγούρι με το ρακί, που το συνόδευε καμιά φορά, το κομπολόι, το μπαστούνι και το στρίψιμο του τσιγάρου. Θα αφήσω μερικά και θα κλείσω με το κλείσιμο αυτού του κεφαλαίου. Ο άνθρωπος ζεσταίνεται από τον άνθρωπο με λόγο από το στόμα του. Ο άνθρωπος ζεσταίνεται από τον άνθρωπο με λόγο από το στόμα του. Τον άλαλο κανείς δεν τον συμπώνει. Μαλάκωσε το πείσμα του και αποδιωγμένη από την καινούρια από τα καινούργια είδωλα θεοί του, ξαναγύρισαν στον τόπο τους, σαν στοιχεία ζωής και ενότητας στον περίφραχτο χώρο. Κείνο που με εντυπωσίασε σε αυτή τη μεταμόρφωση ήταν που τα νέα παιδιά, μια και δυο γενιές πιο κάτω από τον Μάστο Χρήστο, ζυμωμένα εκείνα τα χρόνια της κατοχής, με προσδοκίες και οράματα ενός άλλου κόσμου, ζεστού από την ανθρώπινη παρουσία, και που μέχρι τότε θεωρούσαν το Μαστοχρίστο βάρος της γης, επικοινώνησαν μαζί τους με μια αναμεσότητα ανακουφιστική. Τον θεώρησαν κατά δικό τους και τον απορρόφησαν. Τις είδε, ποιες συγγένειες φύτρωσαν ανάμεσά τους και ποιοι απροσδιορίστη χυμή έφτασαν από τις βαθιές ρίζες στα νέα βλαστάρια. Μίλησε πάλι ο Βασίλης για την πολιτισμική μνήμη. Και δεν ξέρω πάλι γιατί πρέπει να καταφεύγουμε στον πολύ σημαντικό Ολμπάχ. Όταν έχουμε κείμενα σαν αυτά
Λυπάμαι που κάνω ξανά αναφορά, αλλά νομίζω είναι διανοητικός ραγιαδισμός. Φοβάμαι ότι μετά από αυτό είναι αδύνατο να μιλήσω, γιατί αισθάνομαι πάρα πολύ αδύναμος και ανίκανος. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω γράψει αυτά τα κείμενα. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, γιατί είμαι προϊόν παιδί άλλης εποχής. Ο Λιπερόπουλος έζησε τα χρόνια εκείνα και έζησε τα χρόνια εκείνα από μέσα. Ήταν αντάρτης στα χωριά και όντας σε εξορία έγραφε αυτά τα πράγματα που έγραφε. Έπρεπε να συνεντεύξει ο Μαστόρους κλπ. Κονιτσιώτης. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, όχι για να σε εντυπωσιάσω, αλλά γιατί πιστεύω ακράδαντα όσο μεγαλώνω ότι ο επιστημονικός λόγος είναι πολύ κατώτερος του ποιητικού λόγου. Και ενώ ο επιστημονικός λόγος είναι συμβατικός και γι' αυτό και δεσμευτικός και πολλές φορές περιοριστικός, ο ποιητικός λόγος είναι απελευθερωτικός. Και γι' αυτό προσωπικά, όταν δεν μπορώ να πω αυτά που θέλω να πω με επιστημονικά κείμενα, λέω με την ποίηση. Και λέω ότι γράφω ποίηση. Αλλά είναι μια ανάγκη να πω αυτά τα ανίποτα. Αυτά που λέω λοιπόν απλώς με τον τρόπο που τα λέει. Επιστρέφω λοιπόν στην εισήγηση, μάλλον ότι πιστεύω ότι αυτά που θα πω χρειούν μπροστά σε αυτόν τον λόγο, για να σας εξηγήσω πώς συνέβη αυτή η μετάβαση. Πώς από αυτά τα χωριά που ζούσαν ιδιαίτερα τη ζώνη τη Δριό, και μιλώντας για τη ζώνη τη Δριό, θέλω να μιλήσω πάλι για το χώρο, γιατί είστε αρχιτέκτονες σπολεοδόμοι. Αν δείτε την Ήπειρο ή τον ορεινό χώρο, αν θέλετε, τη Πίνδου, που εκτείνεται από το Γράμμο μέχρι την Ναύπακτο, όλο αυτό το σύστημα, γιατί είναι ένα σύστημα. Άλλον εμείς το διαιρούμε σε νομούς, επαρχίες, οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα σύστημα ενιαίο. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε τρόποντινά το οικοσύστημα, την οικολογία και πώς αυτή η οικολογία υπαγορεύει χρήσεις και πώς διαμορφώνονται και ανθρωπογεωγραφικές και πολιτισμικές ενότητες, μπορείτε με μια πρώτη ματιά να δείτε τρεις ζώνες. Αν κοιτάξετε πάνω στα βουνά, θα δείτε αυτές τις αλπικές εκτάσεις, τα λιβάδια, που τα λέμε αλπικά, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι, εν πάση περιπτώσει, τα λιβάδια που καταφεύγουν ή μετακινούν οι κτηνοτρόφοι, βλάχοι, στρακατσανέοι ή όποιοι άλλοι, γιατί είναι κι άλλοι. Κάνουμε τα λάθος που λέμε ότι μόνο οι βλάχοι στρακατσανέοι, αλλά είναι στην πράγματα, μα πάτε, είναι πάρα πολλοί ντόπιοι πραγματιώτες, που τους λένε βλάχους, αλλά δεν είναι βλάχοι, οι οποίοι είναι το χειμώνα στο ξηρόμερο και το καλοκαίρι είναι πάνω στη Στρογγούλα και στα άλλα βουνά. Λοιπόν, σε αυτή τη ζώνη έχουμε τους θερινούς οικισμούς, κυρίως των βλάχων, αλλά όχι μόνο, επαναλαμβάνω, οι οποίοι είναι εποχικοί οικισμοί στην πλειονότητά τους. Το λέω αυτό γιατί πάλι κάνουμε το λάθος να πιστεύουμε ότι τα βλάχικα χωριά ήταν απολύτως κτηνοτροφικά και οι βλάχοι ήταν κτηνοτρόφοι, ενώ δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και στα βλάχικα χωριά έχουμε και γεωργία, ακόμα και στο Μέτσοβο, έχουμε και τέχνες. Το ξέρουμε για το Μέτσοβο, για το Σιράκο, αλλά δεν είναι γνωστά. Αλλά όταν μιλάμε για βλάχους, γι' αυτό και όταν λέμε βλάχους εννοούμε κτηνοτρόφους, έχει ταυτιστεί ο όρος βλάχος με κτηνοτρόφο, είναι ένα λάθος που γίνεται. Γι' αυτό και όλες αυτές τις συζητήσεις, τι είναι βλάχος, τι δεν είναι βλάχος κλπ. Είναι μία κοινωνιολογική έννοια του βλάχου και άλλη η εθνολογική. Σε αυτή τη ζώνη λοιπόν έχουμε αυτούς τους μετακινούμενους, τους transhumans όπως τους λένε διεθνώς, μεταβατικούς κτηνοτρόφους, αυτή είναι η ορθή ελληνική απόδοση νομίζω του όρου, οι οποίοι περνάνε το καλοκαίρι πάνω και το χειμώνα κατεβαίνουν, ακολουθούν στα ποτάμια συνήθως. Το ρού των ποταμών κατεβαίνουν στα χυμαδιά, ας πούμε το Γράμμο. Κάποιοι ακολουθώντας το Αλιάκμο να βρίσκονται στη Μακεδονία, κάποιοι ακολουθώντας τον Πινίο να βρίσκονται στη Θεσσαλία, κάποιοι ακολουθώντας τον Καλαμά βρίσκονται στη Σαγιάδα και στα παραθαλάσσια της. Από εδώ ακολουθούν τον Αχελό και βγαίνουν στις εκβολές του Αχελού ή τον Άραχθο και βγαίνουν στην Άρτα κλπ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό πώς κινούνται κατά μήκος των ποταμών. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ζώνη. Η δεύτερη ζώνη είναι η ζώνη αυτή που λέμε της Δριός. Είναι η ζώνη της Βελανιδιάς, που είναι κατεξοχήν φυτό της χώρας μας, ξέρετε, στην αρχαία Ήπειρο, η Φυγός είναι Βελανιδιά. Είναι ένα ιερό δέντρο και είναι ιερό και σήμερα. Σε όλα τα ξοκλήσια θα δείτε Βελανιδιές, κατά κύριο λόγο, γέρικες κλπ. Αυτή η ζώνη είναι η ζώνη της κατεξοχήν κατοίκησης, της μόνιμης κατοίκησης. Ο κύριος λοιπόν πληθυσμός αυτού του όγκου ζει σε αυτή τη ζώνη που φτάνει μέχρι 1000 μέτρα το πολύ. Πάνω από εκεί δεν ζει ο άνθρωπος το χειμώνα ή δεν μπορεί να ασκήσει παραγωγικές δραστηριότητες.
Σε αυτή τη ζώνη λοιπόν έχουμε αυτές τις μεικτές οικονομίες, γεωργία σε συνδυασμό με στατική κτηνοτροφία, η οποία είναι σταυλική το χειμώνα, αλλά είναι εξωτερική το καλοκαίρι και μπορεί να είναι και μετακινούμενη μικρών αποστάσεων, δηλαδή τα κοπάδια μπορούν να κοιμούνται στο βουνό με το τσομπάνι, παρότι είναι κοπάδια που είναι σταυλικά, είναι σταυλικής κτηνοτροφίας. Και αυτά συνήθως ανήκουν σε οικογένειες που έχουν 8-10 συνήθως ζώα, τα οποία σμίγουν σε κοινοτικά κοπάδια και ρογιάζουν ένα αποσκόπιο στα βγάζει στην εξωγή. Σε αυτή τη ζώνη λοιπόν υπάρχουν αυτές οι κοινότητες οι οποίες ξέρουμε σήμερα ως μαστοροχώρια. Μιλάω για αυτή την κατηγορία, γιατί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για άλλες κατηγορίες. Τα μαστοροχώρια ανήκουν σε αυτή τη ζώνη, στη ζώνη της Δριός. Είναι κοινότητες που ξεκίνησαν αρχικά ως κοινότητες βασισμένες στη γεωργία και την κτηνοτροφία, μια μικρή γεωργία με αυτά τα διάσπαρτα, ξέρετε, χωράφια που έχουμε ποικιλία καλλιεργειών. Δεν έχουμε μία καλλιέργεια. Αυτή την πόλη καλλιέργεια, το σύστημα της αμυψισποράς, της δάμικας κλπ. Με το γνωστό, εδώ αν πάτε παρακάτω θα δείτε και τις κρεολιθιές, όλα αυτά τα πράγματα, τους φράχτες κλπ. Και βέβαια τα δέντρα μέσα στα χωράφια, τα οποία κόβαν τα κλαδαριά, κάναν τις κλαδαριές, που οι κλαδαριές δεν είναι τίποτα άλλο, θυμονιές από κλαδιά δέντρων, τα οποία χρησιμοποιούσαν το χειμώνα και τα ζώα που στάβλιζαν, γιατί δεν βγαίναν έξω λόγω των καιρικών συνθήκων. Αυτές λοιπόν όλες οι κοινότητες που σήμερα ξέρουμε ως μαστοροχώρια, είτε είναι στο Τζουμέρκα, είτε είναι στο Σαραντάπορο, στην Κόνιτσα, είτε είναι στην Κολόνια, στην Ερσέκα, είτε είναι στο Βόιο ή στα κατσονοχώρια του Γράμμου, όλες οι κοινότητες ξεκίνησαν ως τέτοιες και στην πρώτη φάση της ζωής τους ήταν κοινότητες που βασίστηκαν σε ένα σύστημα αυτοσυντήρησης, αυτάρκειας, δηλαδή κατανάλωναν αυτό που παρήγαγαν. Και μέχρι τελευταία, σε μια μελέτη που έκανα σε ένα χωριό στο Μπεκλάρι, διαπίστωσα ότι μέχρι το 80 οι άνθρωποι το μόνο πράγμα που αγόραζαν με χρήματα την αγορά ήταν η ζάχαρη και το αλάτι. Όλα τα άλλα τα παρήγαγαν οι ίδιοι. Ο εκχρηματισμός δεν σημαίνει πάντα εμπορευματοποίηση. Όταν το χρήμα μένει στο επίπεδο της κυκλοφορίας, δεν έχουμε εμπορευματοποίηση της παραγωγής, δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για μετάβαση από μια κοινωνία αυτοσυντήρησης σε μια μεταπρατική, εμπορευματική οικονομία. Τα λέει πολύ καλά πάλι αυτά ο Ασδραχάς στα βιβλία του που έχει γράψει για την αγροτική οικονομία, τον εξυγχρονισμό κλπ. Εδώ λοιπόν το χρήμα κινείται στην κυκλοφορία, στη σφαίρα της κυκλοφορίας, αλλά δεν επηρεάζει την διαδικασία της παραγωγής. Άρα δεν έχουμε εμπορευματοποίηση της σχέσης παραγωγής, άρα δεν έχουμε μετασχηματισμό αυτών των κοινοτήτων. Πώς λοιπόν περνάνε αυτές οι κοινότητες όταν ζουν στα όρια αυτής της αυτάρκειας, πώς κάποια στιγμή εξειδικεύονται ο ανδρικός πληθυσμός πάντα. Οι γυναίκες ξέρουμε τι κάνουν συνέχεια, πάλι στο επίπεδο της εστιακής οικιακής οικονομίας, μπορούν να κάνουν υφαντάκια κλπ. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό, είναι μια συμπληρωματική δραστηριότητα. Κατεξοχήν ειδίκευση έχουμε στον ανδρικό πληθυσμό. Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα και πότε συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει από το 17ο αιώνα και μετά, ενώ οι κοινότητες έχουν φτιαχτεί ήδη από το 16ο, οι περισσότερες, με την υποφή που τους ξέρουμε. Το 17ο αιώνα και οφείλεται κυρίως σε ένα δημογραφικό και οικονομικό αδιέξοδο. Έχουν φτάσει στα όρια τους οι κοινότητες, σε πολλές εισραίων και επίλυδες από άλλα μέρη, έχουν μετακινήσεις πληθυσμών, δεν μπορούν να σταθούν με όρους αυτάρκειας. Πάρα πολλοί λειτουργούν έντονα και οι φορολογικοί μηχανισμοί σε αυτό. Πρέπει να έχουν χρήμα για να πληρώνουν τους φόρους. Αυτό το εκμεταλλεύονται οι φοροεισπράκτορες, οι φοροενοικιαστές κλπ. Ξέρετε ότι έχουμε και διαφοροποιήσεις μεγάλες στο Μέτσοβο για παράδειγμα, με βάση αυτές τις φορολογικές λειτουργίες. Οι τσελικάδες στο Μέτσοβο, οι φοροεισπράκτορες προκύπτουν, μάλλον οι τσελικάδες γίνονται αυτό που είναι μέσω της φορολογικής απόλυψης. Ενοικιάζουν τους φόρους, δημιουργούν περιουσίες κλπ. Εν πάση περιπτώσει, για να καταλάβουμε πώς προκύπτει η ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι να αφήσουν τη γεωργία και την κτηνοτροφία στα χέρια των γυναικών και να έχουμε μια καταφύλα κατά τον περιορισμό της εργασίας συνέχεια και να περάσουν σε μια τεχνική δίκηση που δεν είναι απλώς η δίκηση σε τέχνες, επιβάλλει ή υπαγορεύει και ένα καινούργιο τρόπο ζωής, την κινητικότητα. Είναι πλανώδη. Βγαίνουν από την κοινότητα και κινούνται σε μια μεγάλη γεωγραφική κλίμακα προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα. Και εκεί λειτουργεί πάλι ο εκχρηματισμός, αλλά είναι μια συζήτηση μεγάλη αν και εδώ μπορούμε να μιλάμε σε αυτήν για εμπορευματοποίηση κλπ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν για να καλύψουν τις ανάγκες της οικογένειας. Δεν φεύγουν για να πλουτίσουν ποτέ. Και αν μιλήσετε με μαστόρους, θα σας το πούνε. Ήταν οι ανάγκες που τους κάνανε, γιατί δεν βγαίνανε πέρα,
μέσα σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες με βάση τη μικρή γεωργία και τη μικρή κτηνοτροφία και όταν πιέζονταν από ένα σύστημα που εμπορευματοποιούνταν συνεχώς. Με τον εξυγχρονισμό και με όλες τις πιέσεις και μετά τις μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα ξέρουμε αυτά πώς και την είσοδο των ιδεών, αλλά όχι μόνο των ιδεών, και των οικονομικών νοοτροπιών, των συλλογικών νοοτροπιών από την Ευρώπη. Ξέρουμε πώς κατέρευσε αυτό το σύστημα της, όχι μόνο της χειροκτηνοτροφίας, αλλά και της βιοτεχνικής κοινωνίας, από τις πιέσεις που δέχτηκε από τη βιομηχανική επανάσταση κλπ. Έχουμε λοιπόν αυτό το δημογραφικό οικονομικό διέξοδο που οδηγεί μια ομάδα σε πολλά χωριά, σχεδόν το σύνολο του ανδρικού πληθυσμού, σε μια εξειδίκευση ή σε πολλές εξειδικεύσεις. Συνήθως έχουμε εξειδικεύσεις κατά χωριό. Για παράδειγμα, το λέμε χιονιάδες, το μυαλό μας πάει στους χιονιαδίδες ζωγράφους ή αγιογράφους. Είναι κατά 80% των χιονιαδών εξειδικεύτηκαν στη ζωγραφική τέχνη. Όταν λέμε ταλιαδόροι, αναφερόμαστε στο Γοργοπόταμο, στο Τούρνοβο. Το 80% του πληθυσμού ήταν ή μαραγκοί ή ταλιαδόροι, δηλαδή ξυλογλύπτες. Όταν μιλάμε για ασημιτζίδες, αναφερόμαστε στο Σιμοχώρι, εξού και το νέο όνομα Σιμοχώρι, το παλιό είναι Λασκάτσι, το παλιό όνομα. Θα σας μιλήσω για το ασημιτζίδες μετά. Στην Πυρσόγειο και στην Βούρπιανη έχουμε μαστόρους της Πέτρας. Και στη Χαστάνιανη, αλλά πιο πολύ στη Βούρπιανη και στην. Αφού είχαν οι παροιμιακές εκφράσεις ζωγράφος είσαι από τους χιονιάδες είσαι. Ή γίναν τώρα οι μαστόροι. Γίναν τώρα οι δικηγόροι, στα Γιάννα αυτή η περιμένουσα έκφραση. Γίναν τώρα οι δικηγόροι, σαν στη Βούρμπιαν οι μαστόροι. Είχαν γίνει πολλοί δικηγόροι στα Γιάννα. Ναι, όπως στη Βούρμπιαν οι μαστόροι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτή τη στροφή στην εξειδίκευση. Πολύ ο Κίτσος Μακρύς, ένας από πιο γνωστούς μελετητές, ένας τέχνης λαογράφος, αλλά πολύ σημαντικός. Έχει γράψει πολλά για τους χιονιαδίτες, αλλά έχει γράψει και για τους ξυλογλύπτες. Και άλλοι μελετητές, αναφερόμενοι ας πούμε στην ξυλογλυπτική, μιλάνε για την προέλευσή της από την συνήθεια των τσομπαναραίων να σκαλίζουν το ξύλο. Τις κλίτσες, τις μπούκλες, τις κουτάλες, τις ξύλινες, τα σκαλίζαν όλα αυτά τα πράγματα και από αυτό περάσανε σε μια συστηματική ενασχόληση με την ξυλογλυπτική και έχουμε αυτούς τους γνωστούς ταλιαδόρους που κάνανε όλα αυτά τα έργα στις εκκλησίες, τα τέμπλα κλπ. Που τα θαυμάζουμε σήμερα. Είναι μια μετεξέλιξη αυτής της τέχνης των βοσκών κατά μία άποψη. Εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολο να πει κανείς γιατί οι Πυρσογεννίδες πήγαν στην Πέτρα και άλλοι πήγαν εκεί. Αυτά στον πολιτισμό ξέρετε, υπάρχουν πολλά αυθαίρετα πράγματα. Δεν έχουμε πάντα την εξήγηση για κάθε τι. Μπορεί κάτι να είναι τυχαίο. Λένε, ας πούμε, για τους αγιογράφους ότι ήταν βοσκοί οι οποίοι σε έναν σκληρό χειμώνα έχασαν τα κοπάδια τους. Και πήγαν στην Ιταλία, μάθανε τέχνη, γύρισαν πίσω και γίνανε, λέει, τα γράφει ο Παΐσιος αυτά στις εργασίες του για τους Ιταλίδες αγιογράφους και είναι και τοπική παράδοση αυτό το πράγμα. Προσωπικά δεν είμαι σίγουρος αν αυτό συνέβη, αλλά για κάποιο λόγο σε κάποια χωριά στράφηκαν σε αυτές τις εξειδικεύσεις και έχουμε μαζικές εξειδικεύσεις και μια κινητικότητα τεράστια του πληθυσμού. Φεύγουν οι άντρες στις απόκριες και γυρίζουν τα Χριστούγεννα. Το μεγαλύτερο του χρόνου τον περνάνε στη γύρα, στο κουρμπέτι, στη μετακίνηση. Και βέβαια συστήνουν αυτά τα μπουκλούκια, έχετε και το όνομα μπουλούκι, που δεν είναι τίποτα άλλο από συσσωματώσεις πολλών μαστόρων, με μια ιεραρχία πολύ συγκεκριμένη, πρωτομάστορες, καλφάδες, τσιράκια κλπ. Τα οποία μπουλούκια βασίζονται πολύ στη συγγένεια, και εδώ θέλω λίγο να το προσέξετε αυτό από την σκοπιά της πολιτικής οικονομίας, ενώ ξεκινάνε να βασίζονται στη συγγένεια στη συνέχεια επεκτείνονται, μπορεί να είναι ένα σόι στη βάση, αλλά παίρνουν κι άλλους. Και συνήθως παίρνουν κουμπάρους, συμπέθερους κλπ. Η συγγένεια πάντα λειτουργεί ως συντεκτικός δεσμός, γιατί έχει μια εγγενή ηθική. Δεν ξεγελάς τον αδερφό σου, τον ξαδερφό σου. Θεωρητικά τουλάχιστον υπάρχει αυτό το πράγμα και προτιμούσαν να έχουν συγγενείς. Αλλά σε αυτά τα μπουλούκια και με τον καιρό συνειδητοποιούμε ή βλέπουμε ότι περνάμε από τις συγγενειακές μορφές της οργάνωσης στις συμβασιακές. Δηλαδή αρχίζουν τα μπουλούκια να κάνουν συμβάσεις με μαστόρια, τσιράκια και καλφάδες και να μην βασίζονται μόνο στη συγγένεια. Άρα διακρίνουμε αυτή τη μετάβαση από τις οικονομίες της συγγένειας, αυτές που λέμε embedded economies, ενσωματωμένες οικονομίες, στις οικονομίες που αρχίζουν να απελευθερώνονται
από το δίκτυο της συγγένειας ή από τους περιορισμούς των συγγενειακών, δομών, των συγγενειακών σχέσεων. Είναι δηλαδή ένα δείγμα ότι περνάμε σε μια νέα κοινωνία, αν θέλετε στην εωτερική κοινωνία, η οποία αφήνει όλους αυτούς τους δεσμούς που έχουν να κάνουν με τις κοινωνίες των ενσωματωμένων οικονομιών κλπ, όπου κυριαρχεί η συγγένεια, και περνάνε σε συμβασιακές σχέσεις. Και έτσι περνάμε βέβαια και στην εταιρικότητα, με το εμπόριο, με αυτό που λέμε σήμερα συλλογικές συμβάσεις εργασίας κλπ. Αυτά τότε γινόταν προφορικά. Δεν δείτε πουθενά χαρτιά, ας πούμε, στο πώς γίνονταν ένα μπουλούκι. Και μπορεί να άλλαζαν κάθε χρόνο. Και βέβαια το μπουλούκι δεν ήταν μόνο ο Μαστόρη Πέτρας. Πίσω από το μάσο της Πέτρας, που είχε και τα ζώα, είχε ένα κεφάλαιο. Και δεν ήταν μόνο υλικό κεφάλαιο, τα άλογα, τα γαϊδούρια, τα σφυριά και τα εργαλεία. Ήταν και συμβολικό. Ένα άνθρωπο με προσωπικότητα που είχε γνωριμίες να πιάνει δουλειές κλπ. Και αυτό μάζευε τριγύρω έναν πυρήνα. Αλλά γύρω από αυτόν κινούνταν και μια σειρά άλλα μπουλούκια, τα οποία ήταν οι αγιογράφοι. Όταν χτίζανε εκκλησίες πήγαιναν από πίσω για να τις ζωγραφίσουν. Ήταν οι μαραγκοί και οι ταλιαδόροι, οι οποίοι κάναν τη δικιά τους δουλειά. Άρα έχουμε μετακίνηση πολλών ανθρώπων μαζί. Μπορεί να είναι 3-4 μπουλούκια μαζί σε μια κατεύθυνση, μετά να χωρίζουν κλπ. Αλλά οι πυρήνες είναι συγκροτούμενοι με βάση την ειδίκευση του καθένα. Πετράδες κλπ. Οι ασημιτζίδες είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Αυτοί δουλεύαν και στο σπίτι, γι' αυτό δεν μετακινούνταν και πάρα πολύ, γιατί πουλάγανε το προϊόν τους, αυτό που κατασκευάζανε. Σπάνια χρειαζόταν, ας πούμε, στις εκκλησίες να κάνουν αυτά που κάνανε τα στεφάνια κλπ, τα φωτοστέφανα με το ασίμ κλπ. Η περισσότερη δουλειά γινόταν στο σπίτι. Και βέβαια αναφέρομαι μόνο σε αυτά τα επαγγέλματα, γιατί είμαστε στην περιοχή που έχουμε μαστόρους πέτρας, έχουμε αγιογράφους, έχουμε ασημιτζίδες, στους καλαρίτες πολλούς. Θα μπορούσα να αναφερθώ όμως και στους καποτάδες, Σιράκο. Πολύ έντονη τεχνική εξειδίκευση. Και ξέρετε πώς οι καποτάδες περάσανε από τη βιοτεχνική παραγωγή στο μεταπρατικό εμπόριο και πώς έχουν τους μεγάλους εμπορικούς οίκους στην Ευρώπη κλπ. Η ΚΑΠΑ έχει μεγάλη τράβηξη για τα πλοία, το οποίο την παίρνουν ναύτες. Και έτσι άνθησε αυτό το πράγμα και έχουμε και μετασχηματισμό στο Σιράκο. Μια πρώιμη, να το πω έτσι, αστικοποίηση σε εισαγωγικά που την έχουμε και στο Μέτσοβο και στη Μοσχόπολη κλπ. Αν πάμε προς την Θεσπρωτεία, βρίσκουμε άλλες ειδικεύσεις. Έχουμε, ας πούμε, τους γανοτζίδες, πώς τους λέμε αλλιώς. Τους καλατζίδες, που έχουν και τη γλώσσα τους, γιατί όπως έχουν οι αμαστόροι τα κουδαρίτικα, αυτοί έχουν τα λιφιάτικα, που είναι από τα χωριά της Μουργκάνας. Είναι αυτοί που ακόμα περνάνε κάποιοι στα χωριά, ακόμα τελευταία εγώ έχω δει. Και κάνουν το καλάισμα στα ταψιά, στις κατσαρόλες. Κλπ. Και αυτή η κινητική είναι. Αν πάμε στο Πογόνι, θα βρούμε τους βαρελάδες, τη σοπική. Και αυτοί έχουν τα σόπικα, τη δικιά τους γλώσσα. Άμα παραπέρα στα χωριά της Δρόπολης, θα δούμε πάρα πολλούς να ασχολούνται ως μπαξεβάνιδες, ως κυπουροί στην Κωνσταντινούπολη. Πάρα πολλοί ασχολούνται με το υδραυλικό. Πηγαίνουν και είναι αρχικά σουτζίδες, πουλάνε νερά. Νερουλάδες και μετά ασχολούνται με τα υδραυλικά και τους έχουμε υδραυλικούς στην Κωνσταντινούπολη. Έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο στα χωριά της Δρόπολης που έχουν προγόνους στην Κωνσταντινούπολη και σπίτια κλπ. Μιλάμε για μια μεγάλη γκάμα εξειδικεύσεως, σε μια μεγάλη. Ορίστε. Σιδεράδες, αλλά οι σιδεράδες είναι πολύ σημαντικοί γιατί είναι σε κάθε χωριό. Κάθε χωριό έχει το σιδεράδο, το χαλκιά, ο οποίος είναι και μουσικός συνήθως. Και τα... Όχι ένας, μπορεί να είναι περισσότερο, ανάλογα με τον πληθυσμό και τις ανάγκες του χωριού. Στο Μέτσοβο έχουμε μεγάλη κατηγορία γύφτων, βλάχων γύφτων, οι οποίοι παράγουν γεωργικά εργαλεία, γιατί σας έλεγα ότι στο Μέτσοβο έχουμε και γεωργία. Άλλωστε, άμα διαβάσετε το βιβλίο του Οβέροφ, ένα πολύ ωραίο βιβλίο, με λογισμό και μόνιρο, όπου εξηγεί πώς του ήρθε η ιδέα να κάνει το αμπέλι του Αγίου Νικολάου που τώρα παράγει το Κατόι. Και το θεωρούσαν τρελό στο χωριό, στο Μέτσοβο. Τι λέει ο Οβέροφ, λέει ότι. Κάποια στιγμή που έκανα βόλτα εκεί, σκέφτηκα ότι αυτό το κομμάτι εκεί στον Άγιο Νικόλαο το λένε λαγινίτσι στα βλάχικα, που σημαίνει στα αμπελάκια. Και λέει, για να το λένε λαγινίτσι, κάποτε δεν πήγαν αμπέλια. Πάω λοιπόν και το λέω στους χωριανούς κλπ. Κάποιοι κάτι θυμόταν, οι περισσότεροι με κοροϊδεύαν. Λέω, εγώ θα κάνω αμπέλια, αφού το τοπονίμιο είναι στα αμπέλια, ας πούμε. Και πήρε την απόφαση και με κοροϊδεύαν στην αρχή. Και τώρα έχει γράψει μεγαλύτερα αμπέλια στην Ελλάδα, σε υψόμετρο 1250-1300 μέτρα. Αμπέλι. Το οποίο είναι σε προσήλιο, σε εξωτερικό μέρος κλπ. Ορίστε. Αλπική ζώνη. Ναι, όχι αλπική, λίγο πιο κάτω. Εκεί που αρχίζει η οξιά. Εκεί που αρχίζει η οξιά, στα 1250. Είναι φοβερό. Από το τοπονίμιο
ξεκίνησε. Λοιπόν, στο Αμέτσοβο έχουμε πολλές γύφτικες οικογένειες που ήταν χαλκιάδες. Είχαν τα καμίνια τους εκεί και σώζονται μερικά ακόμα. Και ήταν και η μουσική. Η οικογένεια του Μπάου, όπως ακούστηκε με τη μουσική, ας πούμε, ήταν και χαλκιάδες. Είχαν αυτές τις δύο βασικές λειτουργίες, όπως και την καλαθοκληπτική πολλές φορές. Σε όλα τα χωριά, ειδικά τα παραγωγικά χωριά, έχουμε απαραίτητα τους χαλκιάδες, τους σιδεράδες, που είναι και μουσικοί, οι οποίοι ανήκουν στην εθνική ομάδα των Ρωμά. Κατά κανόνα. Και πεταλωτές. Κοιτάξτε, οι πεταλωτές. Τα πέταλα τα κάνουν οι χαλκιάδες, τα καρφιά επίσης, αλλά πεταλωτές ήταν εξειδικευμένοι όταν είχαμε μεγάλη άνθηση των καραβανιών, και θα μιλήσω για τα καραβάνια, τα οποία προκύπτουν από τη βλάχικη ομάδα, κυρίως από τη βλάχικη ομάδα, οι οποίοι είχαν πολλά ζώα και είχαν και έναν στην οικογένεια που ήταν κυρατζής. Από το κυρατζιλίκι προέκυψε το μεταπρατικό εμπόριο και οι εμπόροι που ξέρουμε, που έγιναν ευεργέτες κλπ. Οι πεταλωτές, όλοι αυτοί ήταν συμπληρωματικά επαγγέλματα τεχνικά σε όλα τα χωριά. Όχι, κουδουνάδες είναι άλλοι. Αλλά αυτά όλα, οι σαμαράδες, οι πεταλωτίδες είναι συμπληρωματικά μέσα στα χωριά. Δεν έχουμε εξειδικεύσει σαν ένα χωριό σε σαμαράδες, ας πούμε. Α, τους ραφτάδες ξέχασα. Εδώ έχουμε από Σιράκο. Τους τερζίδες, αλλά τους μπουκουραίους που έχουν τα μπουκουραϊκά. Τα μπουκουραϊκά τι είναι, μια συστηματική γλώσσα η οποία είναι ανάμιξη των βλάχικων με κορακίστικα, όπως τα κουδαρέικα είναι. Ελληνικά, σλάβικα και οτιδήποτε άλλο. Ας πούμε, αναστροφή λέξεων κλπ. Το ξέρουμε αυτό. Ξέρετε για συστηματικές γλώσσες. Μιλάω για τους αρχιτέκτονες τώρα. Είναι οι γλώσσες που επινοούσαν αυτές οι ομάδες και ήταν αμυντικές γλώσσες. Να συνοούνται μεταξύ τους για να μην τους καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, οι ραφτάδες είναι μια πολύ σημαντική ιστορία. Εδώ έχουμε ειδικεύσεις σε χωριά. Στη φούρκα της Κόντζας, ένα μεγάλο μέρος, γι' αυτό έχουμε και το επώνυμο Τερζής από τη φούρκα. Θα βρείτε στη Μακεδονία όλοι οι Τερζίδες στα χωριά, οι οποίοι κατάγονται όλοι από τη φούρκα. Φούρκα της Κόνιτσας. Όπου έχουμε και γεωργία, έχουμε και δημοτροφία, έχουμε και μαστόρους, αλλά ένα μεγάλο μέρος εξειδικεύεται στην τέχνη του ράφτη. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα, αλλά επειδή μιλάμε για την πέτρα, νομίζω είναι κυρίαρχο και καλώς έγινε σύμβολο ταυτότητας, αλλά κακώς για μένα, τουλάχιστον στα χωριά, τα μαστοργεία της Κόνιτσας, τόνισαν πάρα πολύ αυτό και ξέχασαν το υπόλοιπο. Και ξεχνώντας το υπόλοιπο, ξέχασαν και τις γυναίκες. Γιατί καθώς πέρασαν οι άντρες στην τεχνική ειδίκευση, όλη η γεωργία και η κτηνοτροφία έμεινε στα χέρια των γυναικών. Και έχουμε λοιπόν ένα νέο καταφύλα καταμερισμό της εργασίας. Και έχεις γυναίκες να έχουν τα πρόβατα, τα γίδια, τα χωράφια, όλα στα χέρια τους. Όταν λοιπόν αγνοείς, επειδή θα σας τονίσω στοιχείο ταυτότητα στην πέτρα και την παραστορική, αγνοείς αυτή που είναι η βάση, που παραμένει και σήμερα η βάση αυτών των χωριών, αν υπάρχει μια βάση παραγωγική. Αγνοείς και το ζήτημα της γυναικείας παρουσίας στα χωριά αυτά που ήταν πάρα πολύ σημαντική. Άρα πρέπει να δούμε όλη αυτή την ιστορία της εξειδίκευσης στην ιστορικότητά της και να κατανοήσουμε αυτή την έννοια της μετάβασης και να μην λησμονούμε τη βάση της. Γιατί η βάση ήταν πάντα μια μικρή συνδυασμένη γεωργοκτηνοτροφία. Συνδυασμός μικρής γεωργίας, πολυκαλλιέργειας με μικρή κτηνοτροφία, 8 με 10 ζώα σε κάθε οικογένεια. Προέκυψε η εξειδίκευση, προέκυψε όλο αυτό ο μεταπλατισμός στη συνέχεια, αλλά η βάση πάντα ήταν αυτό και ήταν και η γυναίκα πίσω από αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα για όλη αυτή την ιστορία, αν η γυναίκα είναι η γυναίκα που περιμένει τον άντρα κλπ. Που είναι ταυτισμένη με την εστία, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα και αυτό ιστορικό είναι, ορίστε. Λοιπόν, είναι μια τεράστια συζήτηση. Σίγουρα δεν οφείλεται στα γονίδια του, ικανότητά του. Γιατί σας είπα στον πολιτισμό, αν θέλετε λίγο στο τέλος, να τελειώσω. Κερατζίδες, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Κορέ για τους κερατζίδες. Είναι μια πολύ σημαντική ιστορία. Τυχαίνει να κατάγομαι από οικογένεια κτηνοτροφική που είχα έναν θείο κερατζί. Έκανα και εγώ τον κερατζί ένα διάστημα, αλλά όχι μεγάλες μεταφορές. Μεταφορές ξύλων έκανα. Φόρτωνα καυσόξυλα και τα κατέβαζα από το βουνό στο δρόμο. Για να τα... Οι κερατζίδες προκύπτουν από τη μεγάλη διευρυμένη οικογένεια που συγκροτούσε ένα τσελιγκάτο. Εκεί υπήρχε ένας κατά ηλικία καταμερισμός της εργασίας και ανάμεσα στα αρσενικά μέλη κάποιος ή κάποιοι πήγαιναν. Με τα ζώα γινόταν κερατζίδες. Οι οικογένειες δεν είχαν μόνο πρόβατα και γίδια, είχαν και πολλά άλογα και μουλάρια.
Εγώ πρόλαβα στην οικογένειά μου 60 λαγομούλαρα. Να σας πω ότι είχαμε ένα γαϊδούρι το οποίο ήταν φοροδιάρικο, το λέγαμε, για να κάνει μουλάρια. Το μουλάρι δεν αναπαράγεται. Πρέπει να ενωθεί γάιδαρος με φοράδα, με θηλυκό άλογο. Για να υπάρχει. Και είχαμε τέτοιο γαϊδούρι για να έχουμε μουλάρια. Τα μουλάρια είναι για τα καραβάνια. Θυμάμαι λοιπόν, τώρα αυτό είναι προσωπικό, αλλά το λέω γιατί είναι το τέλος μιας μακράς διάρκειας. Σας μιλήσω για τη μακρά διάρκεια. Ήμουνα 10 χρονών όταν το τσιλιγκάτο των γονιών μου κατέρε. Ήταν 4 αδέρφια που είχαν 2.000 πρόβατα και 60 άλογα. Και ένας θείος μου ήταν κυρατζής, θα σας πω τι έκανε. Όταν λοιπόν κατέρεε αυτό το σύστημα, γιατί δεν μπορούσα πια να αντέξει, το γράφω αυτό σε κάποια λογοτεχνικά μου έργα, δεν είναι της ώρας να σας περιγράψω πώς αποδομήθηκε όλο αυτό το πράγμα και γιατί. Αναγκάστηκαν και οι δικοί μου να πουλήσουν αυτά τα άλογα και κρατήσανε από 2 ο καθένας. Δηλαδή, μας έμειναν τα 4 αδέρφια του πατέρα μου, μας έμειναν 8. Όταν πουλήσαμε λοιπόν, ήρθαν τζαμπάζιδες από την. Πώς τη λένε, τι συνοικία στα Γιάννα έξω που είναι η Ρωμά. Λεμονιά. Από τη Λεμονιά. Τζαμπάζιδες, άλλο επάγγελμα. Το Ρωμά. Είναι αυτοί που πουλούν άλογα. Ακόμα πηγαίνω στην Κοριτσά, είχα λογοπάστορο και υπάρχουν ακόμα. Και είναι Ρωμά όλοι ακόμα. Που αγοράζουν και πουλάνε άλογα. Ήρθε λοιπόν. Μπα, Βαλμάς, να το πω, ναι, να το πω γι' αυτό. Ναι. Πουλήσανε λοιπόν τα άλογα, ήρθαν οι τζαμπάδες να τα πάρουν και θυμάμαι όλη την οικογένεια να είναι στο τέλος του χωριού, να φεύγει το καραβάνι όλο, πουλημένα πια, και να κλαίμε όλοι. Ήταν το τέλος μιας εποχής. Το έχω ζήσει αυτό. Μέσα σε αυτό το τσελιγκάτο που είχαν οι δικοί μου, να το πω με πολύ προσωπικό για να το καταλάβετε καλύτερα, ένας θείος μου ήταν κρατζής, τι έκανε. Αυτός τα πρώτα χρόνια πήγαινε στη Μακεδονία, έπαιρνε σιτάρι, το λέμε αίδα, στα καϊλάρια κλπ. Το πήγαινε στη Θεσπρωτεία, στη Σαγιάδα, που λέει και εκεί έπαιρνε αλάτι. Και το πήγαινε στη Μακεδονία. Και με το λάδι το έκανα κάποια στιγμή. Το λάδι είχε άλλες διαδικασίες, έπρεπε να έχεις τομάρια κλπ. Ήταν πιο δύσκολο στη μεταφορά. Ορίστε. Ναι, λέει η Μπαρινία, πάρε λάδι από τσάνι και τρία από βλάχο. Λοιπόν, έκανε αυτό το πράγμα. Μετά ασχολήθηκε με μεταφορά ξυλίας. Δηλαδή μπορεί να φόρτωνε ξυλία, μιλάμε για οικοδομική ξυλία. Να φόρτωνε ξυλία όχι μόνο από το γράμμο, από το πάικο και αντιπήγαινε στην Έδεσα. Επίσης, μπορεί να έκανε, να το φωνάζανε σταλόνια όταν θερίζανε στα χωριά του Βοΐου και έβαζε τα άλογα σταλόνια. Πληρωνόταν γι' αυτό. Σταλόνι, το άλογο είχανε. Τα έζευε. Γύρω από το βασικό Αυτός ο αδελφός δεν ασχολούνταν καθόλου με τα πρόβατα. Και ήταν ο άνθρωπος ο πιο κοινωνικός, ας πούμε. από χάνει σε χάνει κλπ. Από αυτούς τους ανθρώπους που αρχικά κάνανε μεταγωγές, μεταφορές, προέκυψαν, από τους αγωγιάτες δηλαδή, προέκυψε το μεταγωγικό εμπόριο. Όταν ο θείος μου άρχισε να κάνει εμπόριο, δεν έκανε απλή μεταφορά, έχουμε μια πολύ σημαντική μετάβαση. Το μεταπρατισμό. Εκεί συμβαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα. Εκεί μας προκύπτουν και οι γνωστοί ευεργέτες από το Μέτσοβο κλπ. Αυτοί είναι πρώην μέλη οικογενειών τέτοιων, οι οποίοι μέσω του μεταγωγικού εμπορίου περάσαν στο εμπόριο. Και μετά κάναν και οίκους με βάση την οικογένεια και τη συγγένεια στη Βιέννη, στη Δεργέστη. Οπότε και τους ξέρουμε ποιοι είναι. Κάνανε την όπερα στη Βιέννη, κάνανε τη γέφυρα στη Βουδαπέστη κλπ. Από την Κλεισούρα, από τη Μοσχόπολη, από το Μέτσοβο. Και λέμε πώς προκύπτει. Έτσι προκύπτει. Αλλά για να το καταλάβεις αυτό, πρέπει να ξέρεις τη λειτουργία της πρωταρχικής εισόρευσης. Και πώς το χρήμα γίνεται κεφάλαιο. Γιατί το χρήμα δεν γίνεται κεφάλαιο από μόνο του. Πρέπει να μπει σε μια λειτουργία για να γίνει κεφάλαιο. Τα έχει πει ο Μάρξ αυτά, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Αλλά δεν καταλαβαίνεις τίποτα αν δεν χρησιμοποιήσεις και την πολιτική οικονομία μαζί με την ιστορία σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, οι Βαλμάδες. Οι Βαλμάδες είναι μέσα στο Τσελιγκάτο. Υπάρχει ένας ο οποίος είναι νέος, συνήθως, ο οποίος φυλάγει τα άλογα. Γιατί έχουν ένα κοπάδι άλογα που το λέγανε ναργιλέ, αυτή είναι η λέξη. Που ήταν τα ελεύθερα άλογα, από το οποίο επιλέγανε αυτά που θα πάνε στο καραβάνι. Αυτό το ελεύθερο αργυλέ το φύλαγε ο Βαλμάς. Και είπαμε και παιχνίδι βαλβά και λοιπά, τα πότσε στα άλογα. Από εκεί προκύπτει το παιχνίδι αυτό το παιδικό που παίζανε. Άρα έχουμε μια τεράστια
εξειδίκευση μέσα. Τώρα μιλάω για το Τσελιγκάτο, βέβαια. Έτσι. Μέσα στο Τσελιγκάτο υπάρχουν πάρα πολλοί ρόλοι που τους παίζεις ανάλογα με την ηλικία σου. Ξεκινάς από Στρουγκάρης, μετά πας Βαλμάς, μετά πας, ξέρω εγώ, αρχίζεις να αρμέγεις και με το καταξύ. Εκεί υπάρχει πολύ αυστηρή ιεραρχία. Όπως και στα Μπουλούκη υπάρχει ιεραρχία. Και υπάρχει ανάμεσα στους μαστόρους, όχι μόνο ανάμεσα από τον μάστορο. Και λέγανε άλλο μάστορος απ' έξω, άλλο μάστορος από μέσα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτός που είναι απ' έξω είναι καλύτερος, γιατί είναι η βιτρίνα. Από μέσα βάζανε τους παρακεντέδες, δεν τους λέγανε. Τους παρακατιανούς. Λοιπόν, δεν θέλω να σκουράσω, θα μπορούσα να μιλάω ώρες. Θα σταματήσω. Ορίστε, ναι. Γιατί? Για τις θαλάσσιες και αποθηκευτικά. Για πιθάρια. Α, για πιθάρια. Κοιτάξτε, εδώ δεν έχουμε στην Ήπειρο παράδοση. Νομίζω ότι εισήγαγαν. Είχανε για αυτά ξύλινα σκεύη. Άμα μπει σε παλιά, πώς τα λέμε, τα μπίμτσες. Σε παλιές μπίμτσες θα βρείτε ξύλινα. Αποθηκεύονται πάντα σε ξύλινα. Σε ξύλινα. Αλλά δεν έχω υπόψη μου για κατασκευή. Ναι, ναι, στα αστικά κέντρα. Στα αστικά κέντρα, στα Γιάννενα κλπ. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ που με ανεχτήκατε. Ναι, σήκωσε το χέρι εδώ. Θέλατε να μας πείτε για ποιους λόγους δεν λειτουργήσε το Μιτάρ. Το? Α, ναι. Δεν λειτουργήσε γιατί εδώ δεν υπάρχει κοινότητα. Εδώ που είστε δεν υπάρχει κοινότητα, είναι παραγωγικό, κοινωνικό, ιστό. Είναι διαλυμένη. Αν είσαι στην Πράματα, για παράδειγμα, νομίζω ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει. Με κάποιους ανθρώπους κλειδιά στην κοινότητα θα μπορούσε να το κάνετε. Εδώ είδατε πουθενά κοινότητα. Υπάρχει. Υπάρχουν ξενοδοχεία και τουρίστες. Διερχόμενοι. Ναι, σχετικά με τον τουρισμό. Δηλαδή, υποθέτω ότι στα Τσελιγκάτα και λοιπά ήταν αρκετοί οι οποίοι έμαθαν. Αυτό πώς. Δηλαδή, ήταν πολύ δυναμικό, ήταν έτσι, είχε αμυντικό χαρακτήρα. Το Τσελιγκάτο. Ναι, κοιτάξτε, ήταν καταρχάς κοινωνικο-οικονομικός σχηματισμός. Ήταν ένας συνεταιρισμός με βάση έναν τσέλικα που είχε πολλά ζώα, τους μύχτες και τους τρογιασμένους. Είχε τρεις κατηγορίες δηλαδή. Είχε τον ιδιοκτήτη του μεγάλου κοπαδιού, που μπορεί να ήταν μια οικογένεια. Είχε τους τρογιασμένους που είχαν λίγα πρόβατα και πηγαίναν με αυτόν για πολλούς λόγους, ακόμα και για λόγους ασφάλειας, φορολογίας κλπ. Και πάρα πολύ αλλάξαν και επώνυμα, ξέρετε έτσι. Όταν μπήκε το σύνορο στη Θεσσαλία, στο χωριό μου. Ήταν δύο οι μεγάλοι τσελιγκάδες, δύο ονόματα. Όλοι οι ρογιασμένοι πήραν τα ονόματά τους γιατί περνάγανε από τα τελωνία χρησιμοποιώντας αυτό το όνομα. Λαδώνανε οι τσελιγκάδες. Τους τελώνες εκεί και το μισό χωριό είναι Καράτζος και το άλλο μισό είναι Γαργάλα στο χωριό μου. Επειδή δύο μεγάλες οικογένειες είχαν αυτά επώνυμα. Ήταν οικονομία κλίμακας, θέλω ώρα να το αναλύω, ήταν και μέρος του διδακτορικού μου αυτό. Ήταν οικονομία κλίμακος, αλλά και αυτό που λέμε προστασία, ασφάλεια. Και βέβαια ήταν ένας μηχανισμός για τους κατώτερους, όπου έβρισκαν προστασία, αλλά ήταν και φοβερή εκμετάλλευση από τους τσελιγκάδες. Είχε και το στοιχείο της εκμετάλλευσης. Όπως και όλοι οι οργανισμοί, και στα Μπουλούκια των Μαστόρων, που τα εξειδανικεύσαμε, υπήρχε πολύ μεγάλη καταπίεση. Ξέρετε, τα τσιράκια, για παράδειγμα, ξέρετε πόσο παίρναν τα τσιράκια, όσο παίρναν τα γαϊδούρια. Όχι, τα γαϊδούρια. Ο κανόνας ήταν αυτός. Αν πέρασε σφαλιάρας, πέρασε και σφαλιάρας. Αλλά πληρώνονταν όσο ένα γαϊδούρι το τσιράκι. Και βέβαια ο μάστορας ήταν πολύ υποτιμημένος γενικότερα, αλλά ειδικά οι μαστόροι, όχι οι πρωτομάστορες, ήταν επί την εξουσία του πρωτομάστορα. Ο οποίος πήγε πέρα από όλα τα άλλα και το συμβολικό κεφάλαιο, άρα έκανε κουμάντο, είχε την εξουσία. Όταν προσωπικότητα συνήθως δεν είναι, Κώστα. Ισχυρή προσωπικότητα. Ή και τη χασούρα, λοιπόν. Έτσι. Αλάβανε αυτός τα... όπως και ο Τσέλιγκας. Όπως και ο Τσέλιγκας. Υπάρχει κάτι άλλο? Ναι. Πού έμαθαν? Πώς?
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Συνήθως αυτό καλύπτεται από άλλες περιοχές που έχουν πάει σε αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι έχουμε άλλους μαστόρους από άλλες περιοχές και ήταν και πιο πρωτόγωνα οι κατασκευές. Αν δείτε, ας πούμε, πριν σε αυτούς τους οικισμούς, πολλές φορές είναι από ξύλα και πέτρα, κλαδιά κλπ. Εγώ ψάχνω την τελευταία χρόνια έναν οικισμό στην περιοχή ανάμεσα στις Πρέσπιτς και στην Οχρίδα, που πήγαιναν οι περιβολιώτες, έγινε μια σύγκρουση στο περιβόλι Γρεβονών της Πίνδου. Ανάμεσα στις τσελιγκάδες και 4-5 τσελιγκάδες φύγανε και το καλοκαίρι πηγαίνανε σε αυτό το βουνό που είναι ανάμεσα στην Καλίτσα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Ένα βουνό ανάμεσα στην Πρέσπα και την Οχρίδα. Εκεί έκαναν οικισμό, το Ίστοκ, το οποίο σήμερα είναι χαλάσματο. Το ψάχνω για λόγους δικούς μου ερευνητικούς. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μόνο η εκκλησία που ήταν με πέτρα. Τα υπόλοιπα σπίτια και από μαρτυρίες ήταν λίγο πέτρα και μετά κλαδιά. Κλαδιά. Με λάσπη, ναι. Που ήταν κτηνοτρόφοι που έρχονταν από χωριά με τρύπα τα σπίτια. Έτσι. Αλλά για το καλοκαίρι κάναν αυτούς τους πρόχειρους οικισμούς. Ποιοι τα χτίζαν αυτά, οι ίδιοι? Δεν είμαι σίγουρος. Έχουμε χτίστες πολλούς στην περιοχή της Οχρίδας, τους λεγόμενους Μυγιάκους. Είναι μια αθλητική ομάδα στο πλαίσιο του Σλάβου Μακεδόνων, που ήταν εξεταγεμένοι στο χτίστες, οι οποίοι και αυτοί ήταν πλανόδιοι, όπως οι δικοί μας. Δεν αναφέρθηκα σε αυτούς, δεν ήθελα να πάω τόσο μακριά. Έχουμε δύο ομάδες στην περιοχή της Ευρύτης Μακεδονίας που είναι εξειδικευμένες σε αυτή την τέχνη. Τους Μυγιάκους και τους Μυγιάκοι είναι χριστιανοί και άλλοι είναι μουσουλμάνοι. Ποιοι είναι οι άλλοι? Είναι στα χωριά εδώ, όπως πάμε από τη Στρούγκα, όχι Πομάκη. Είναι σαν τους Πομάκους, αλλά έχουν άλλο όνομα. Μου διαφεύγει τώρα. Είναι από τη Στρούγκα, όπως πάμε για το Τέτοβο. Ακολουθούμε έναν ποταμό και αυτά τα χωριά. Όχι, την ίδια εποχή. Την ίδια εποχή. Είναι αυτή την εποχή, 17ο αιώνα και μετά. Η κορύφωση είναι ο 17ος και μετά έρχεται η παρακμή της βιοτεχνίας που οφείλεται στην πίεση από τη βιομηχανική ανάπτυξη κλπ. Και βέβαια καταραίει το σύστημα όλο. Με τα έθνη κράτη αλλάζουμε εντελώς σελίδα. Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι όταν μιλάμε, ας πούμε, για πρόχειρους οικισμούς, πώς το λέμε τον οικισμό που είναι πρόχειρος? Όχι, υπάρχει μια λέξη, έχουμε και τοπονύμια. Είναι στα Βαλκάνια όλα η λέξη. Μου διαφεύγει τώρα. Όχι το κονάκι. Το κονάκι είναι κτηνοτροφικό. Πρόχειρος είναι όχι μόνιμοι οικισμοί, αλλά είναι μια οικογένεια, μια διορισμένη οικογένεια με πολύ πρωτόγωνα, ας πούμε, πρωτόγωνα. Όχι, δεν είναι. Είναι στατικοί πληθυσμοί. Εκεί δεν μου έρχεται η λέξη, θα το βρούμε. Είναι πολύ, πολύ γνωστή λέξη, όλοι ξέρετε. Όχι. Έχουμε και χωριά με το όνομα αυτό. Όχι. Εν πάση περιπτώσει, εκεί εγώ υποθέτω ότι οι ίδιοι χτίζανε τις καλύτερες τους. Κάνω τις αναγωγές μου όμως, γιατί οι δομές είναι ένα δρόμο. Ενδεχομένως, δεν υπήρχε εξειδίκευση με την έννοια ότι ήταν τα μπουλούκια που φεύγαν και πήγαιναν το ένα το άλλο και το χωριό. Αλλά ένας χτίστης, ένας μάστορας, υπήρχε στο ίδιο το χωριό. Δηλαδή, εξειδίκευση υπάρχει από πολύ παλιότερα. Ο Φούρνταρης, ο χτίστης, αυτός που έχει το πυλό. Όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ μπορώ να σας πω το παράδειγμα από το χωριό μου. Το χωριό μου καταστράφηκε παντελώς στον εμφύλιο πόλεμο, ήταν το επίκεντρο. Εγώ μεγάλωσα σε ένα χωριό ερείπιο, ήταν από τους λίγους που μείναμε η οικογένειά μας εκεί, Αϊτομιλίτσα. Θυμάμαι δηλαδή χαλάσματα παντού, κενάρχες και τέτοια. Το ξαναχτίσαμε εμείς, το ξαναχτίσαμε πλικαδίτες κυρίως, γιατί οι προσφυγερίτες είχαν ήδη να αρχίσει να αστικοποιούνται κλπ. Από το πλικάτι. Αλλά όταν κάναμε καλύβες για το μαγεριό, το δικό μας, η δική μας καλύβες το μαγεριό, το έκανε ένας ξάδερφος της μάνας μου, ο οποίος του πήγαινε το χέρι. Έτσι. Πέτρα κάτω και πέτρα από πάνω. Πέτρα βάει, ξέρετε, αυτές οι γωνίες. Και αυτό που είπες, ότι και 10 παλιανοί ακόμα που είναι όσο αυτό έχεις πει. Και ήταν και άλλα 4 ξαδέρφια της μάνας μου και το κάνατε.
αυτό. Έτσι φαντάζομαι γινόταν. Πριν έχουμε την εξειδικεύση. Αλλά δεν μπορώ να το πω τεκμηριωμένα. Όλα είναι μέσα στο πλαίσιο της αυτάρκειας της κοινότητας. Ένα κριτήριο πρέπει να είναι. Εφόσον δεν έχουμε χρονολογημένα πέτρινα σπίτια πριν από ας πούμε το 1750, μένουν οι εκκλησίες. Μπορεί κανείς να φανταστεί ότι οι εκκλησίες, εάν είναι πελεκητές, πέτρες κλπ, απαιτούν εξειδίκευση. Δηλαδή. Δεν είμαι ειδικός. Ο κ. Πετρονότης θα μπορούσε να απαντήσει. Δεν είμαι ειδικός αυτά. Υπάρχει δηλαδή για το πώς έκτιζαν πιο παλιά. Αλλά πιθανώς ούτε εκκλησίες δεν μπορεί κανείς να βρει χρονολογημένες, ας πούμε, από τόσο παλιά. Τη ψάχνει ο Αργύρης, ο Μάστορ Αργύρης, στην περιοχή των Λαγκαδίων και μία, και λέμε τώρα για το πώς ακριβώς μπαίνει το ποικίλι αυτό της τέχνης. Ο Μάστορ Αργύρης συζητάγαμε ότι υπάρχουν δύο εκδοχές για τους Λαγκαδινούς γιατί γίνανε πετράδες. Οι Λαγκαδινοί ήταν υλοτόμοι. Καμία σχέση με την πετράδα. Η μία θεωρία λέει ότι για το αν έγινε το κάστρο της Άκοβας, ήρθαν πετράδες από τη Βενετιά, από δεν ξέρω τι, από τη Βενετιά και κάποιοι μείναν εκεί και μεταλαμβανεύσαν την τέχνη. Και το δεύτερο είναι ότι είναι πάρα πολύ πυρώτες. Τα Λαγκάδια, οι μισοί αισθάνονται πυρώτες. Ότι έχουν πάει εκεί, κάποιοι μπουρούκοι πήγε, έμεινε, ξέμανε, μάθανε την τέχνη, αρχίσαν από υλοτόμη, από την καλή γνώση του ξύλου και πήγαν στην πέτρα. Γιατί ένα πράγμα που λέμε πριν καθόλου στο εργαστήριο, μιλάμε την τέχνη της πέτρας, αλλά δεν είναι τέχνη της πέτρας. Είναι της πέτρας και του ξύλου. Το ξύλο είναι κρυμμένο, αλλά είναι εξίσου σημαντικό στην κατασκευή. Δεν είναι δευτερεύον. Μπαίνει στι κλωτασιέ, μπαίνει στα κουφόματα, μπαίνει στα δερμένια, μπαίνει παντού. Αυτό είναι ο κρυμμένο συμπροταγωνιστή τη πέτρα. Και γι' αυτό πολλέ φορέ οι ξυλάδε είναι προνομιακοί στην τέχνη. Δηλαδή ξέρουν πολύ καλά την πέτρα και ξέρουν πολύ καλά το ξύλο. Δεν βέβαια, παντού, παντού. Δηλαδή και στα γεφύρια κτλ. Βλέπετε πώ αυτά. Αυτή ήταν η ιδέα. Και εκεί ήταν η θεωρία του Αργύρη. Και παίζει, αν είναι η Άκοβα με του ξενόφωνου, α πούμε, μάστορε. Πάντως αυτή η αναζήτηση γενικά της καταγωγής των φαινομένων είναι πολύ ολισθηρή. Εντάξει, ναι, προφανώς. Ναι. Και πέφτουμε πολύ συχνά στην παγίδα. Ναι. Του αίτιου και του ιδιατού και του αυτού και τα άλλα. Πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός σε αυτά τα πράγματα. Γιατί παίρνει και πολύ ιδεολογία μας και μυθολογία. Ναι. Να ευχαριστήσω τον κύριο Νησιάδη. Εγώ.